Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Βρισκόσαστε στο Λίμπερο 107 και 4 στον FM. Συντροφιά Παραίτσα, θα πάμε μαζί σε ασπρόμαυρο φόντο σήμερα, όπως καταλάβατε από την εισαγωγή των κομματιών που παίζουμε, μέχρι και τις 11. Εδώ θα είμαστε, συντροφιά Παραίτσα, μαζί σας να τα πούμε όπως τα λέμε κάθε μέρα. Απλά σήμερα θα είναι λίγο πιο ασπρόμαυρη εκπομπή. Παρασκευή, ο Ζάκος λείπει. Έχω απέναντί μου τον πολύ καλό φίλο, τον Νίκο τον Ματζουρίδη και πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου Φίλων ΠΑΟΚ Νέας Κρίνης. Καλησπέρα, Νίκο. Γεια σου, Τάσο, καλησπέρα. Ευχαριστώ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μου και ήρθε σήμερα εδώ στο στούντιο Παρέτσα να τα πούμε έτσι λίγο όπως τα βλέπουμε εμείς με την οπαδική μας ιδιότητα. Τα θεματάκια. Μια εκπομπή που νομίζω ότι την αρέσει και την αγαπά ο κόσμος, γιατί υπάρχει ευθύτητα και κατευθείαν το σχόλιο και η άποψη η οπαδική και όχι η δημοσιογραφική, όχι κάτι άλλο τέλος πάντων το οποίο ενδεχομένως να μην δείχνει και δίνει και τόσο καθαρότητα σε αυτό που θέλουμε να δείξουμε. Τάσο, είναι χαρά μου που ήρθα. Η τελευταία φορά σε ραδιόφωνο της πόλης ήταν πάλι μαζί εδώ πέρα σε αυτό το στούντιο πριν περίπου 6 χρόνια. Από τότε δεν έχω βγει, έχω μιλήσει μόνο μία φορά στο τηλέφωνο και αυτό ήταν γιατί άκουσα, ας πούμε, ένα φιλαράκι που είχε έρθει από την Αγγλία. 6 χρόνια απέχω. Τώρα ξανά απέχω από τα ραδιόφωνα. Ναι. Τώρα ξανά εδώ και είναι χαρά μου γιατί είσαι εσύ. Να είσαι καλά, Νικολάκη. Σε ευχαριστώ. Να πούμε ότι έχεις αποχωρήσει από το Προεδρείο του Συνδέσμου Φίλων ΠΑΟΚ Νέας Κρίνης. Πολλά χρόνια, 8 χρόνια. Εδώ και αρκετά χρόνια. Απλά έχεις την εμπειρία, γιατί είσαι και χιλιομετράκιας. Έχεις κάνει και πάμπολα ταξίδια στα εκτός έδρας μάτσε με τον ΠΑΟΚ. Φενέρμπαξε, Τουρκίες κτλ. Αθήνες. Πορτογαλία. Πορτογαλίες κτλ. Ιταλία. Ιταλία. Ναι, έχεις πάει παντού με τον ΠΑΟΚ. Τσεχία. Και νομίζω ότι έχεις την εμπειρία να έχεις άποψη για τα όσα άσχημα έχουν διαδραματιστεί φέτος στην ομάδα μας. Θέλω λίγο να ψάξουμε παρέα μαζί οι δυο μας τις αιτίες. Θα τις ψάξουμε. Μου επιτρέπεις στην εισαγωγή? Φυσικά, βέβαια. Είναι σήμερα μια πένθυμη μέρα για το οπαδικό κίνημα του ΠΑΟΚ. Είναι 5 χρόνια χωρίς το Γιώργο Στεφανίδη, το Σοζέ. Το Σοζέ. Γίνανε 5 χρόνια που έφυγε. Έκλεισε 5 χρόνια. Και ενώδησε αναπλήρωτο στο οπαδικό κίνημα. Και αν έχουμε χρόνο κάποια στιγμή, έτσι θα μπορέσω να σου εξιστορήσω και μια ιστορία. Φυσικά έχουμε χρόνο. Αργότερα. Όποτε αγαπάς. Και τώρα, άμα θες, τι λέμε. Από τις εκδρομές. Μπορεί να την πεις και τώρα, άμα αγαπάς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν μας κυνηγάει κανείς. Η εκπομπή είναι χαλαρή. Εδώ θα ψάξουμε να βρούμε λίγο τις αιτίες που η ομάδα στράβωσε φέτος. Τι φταίει, ποιος φταίει, ποιοι φταίνε κτλ. Καλοπροαίρετα, με αγάπη θα το πούμε, χωρίς να θέλουμε να κατηγορήσουμε κανέναν. Από την οπαδική μας επαναλαμβάνω ιδιότητα. Και φυσικά θα έχουμε και την άποψη των ακροατών με τις γραμμές, με τα μηνύματα. Όποιος θέλει να παρεύει στο 2310, 287 και 38 για λίγο αργότερα. Μπορείς να πεις, αν θες, οπότε την ιστορία. Κανονικά, όμορφα, ωραία και να ξεκινήσουμε το σχολιασμό μας. Ας πιάσουμε πρώτα και μετά, όταν θα χαλαρώσει λίγο η κουβέντα, να πούμε, ας πούμε, έτσι, μια στιγμή που έζησα με τον Γιώργο. Κάναμε πάρα πολύ παρέα τα τελευταία χρόνια, λίγο. Όταν ήταν ακόμα πολύ ενεργός τότε στο σύνδεσμο, στο διατηρητέο στους Μακεδόνες, γιατί εκεί ήμουνα για πολλά χρόνια, από το 1994 μέχρι το 2004, και ζήσαμε αρκετά πράγματα από την περίοδο 98 μέχρι και το 3, το 2003. 2003, ναι. Και κάναμε και κάποιες εκδρομές μαζί και κάναμε και πολύ παρέα. Και υπάρχει μια ιστορία που είναι αρκετά, ας πούμε, με suspense αλλά και δραματικά. Την πούμε μετά. Αλλά πάμε τώρα στο αγωνιστικό που λες εσύ. Αν θέλεις να ξεκινήσω εγώ με τη γνώμη μου. Ναι, πριν ξεκινήσουμε, να στείλω πάρα πολλά χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Βασίλη, που έχει τα δίδυμα πλέον. Έκανε δίδυμα το παλικάρι μας. Έρχονται τα δίδυμα. Είναι ο Καρεκλάς. Η ταβέρνα, η ψαροταβέρνα στην Κρίνη. Να του ζήσουμε. Ο φίλος μου Βασίλης. Να είναι γερά και τυχερά. Να είναι γερά και τυχερά. Και εκεί τα παλικάρια, τα παοξάκια που δουλεύουν, ο Γιώργος και το υπόλοιπο επιτελείο στο Βασίλη, στην ψαροταβέρνα Καρεκλάς.
να στείλουμε τα φιλιά μας, έτσι, και τα χαιρετίσματά μας. Ξέρουμε ότι μας ακούν τα παλικάρια όλα εκεί, ακόμα και τώρα που δουλεύουν, γιατί γίνεται ψιλοχαμός εκεί στον Καρεκλά. Είναι και υποστηριχτής της εκπομπής ο Βασίλης. Τους στέλνουμε πολλά χαιρετίσματα. Και κουράγιο, γιατί περάσανε δύσκολα και πέρασε και δύσκολα και το προσωπικό. Όλο το προσωπικό που ήταν στην εστίαση. Όλος ο κόσμος, Νίκο. Όλος ο κόσμος. Σήμερα κατέβηκα από το καπάνι μια βόλτα έτσι με την οικογένεια και πήγα και πήγα ένα ούζο μετά στο Βασίλη και στον Καρεκλάκη. Και πραγματικά έτσι λίγο συνομίλησα με μαγαζάτορες μες στο καπάνι, γιατί ο πατέρας μου σχορεμένος είχε δύο μαγαζιά. Ξέρω, ναι. Μέσα στο καπάνι δεκαετία 70-80, πίσω τον Κλαουδάτο, εκεί στα ψαράδικα και τα αυτά. Και μπήκαμε μέσα έτσι μια βόλτα να πάρουμε κάτι πραγματάκια που θέλαμε και τα λοιπά. Συνομίλησα με κάποιους γνωστούς φίλους. Βογκάει ο κόσμος, δηλαδή κλαίει ο κόσμος πραγματικά. Μου λέει αυτό το πράγμα δεν έχει συμβεί ποτέ. Το καπάνι που πραγματικά σκουντούσες, φούσκωνες, δε παιδί μου, για να μπορέσεις να περπατήσεις ανάμεσα στον κόσμο, ήταν άδειο σχεδόν. Ναι. Ήταν άδειο. Σήμερα έγινε και ένα άλλο. Εγώ αποφεύγω τη λέξη τραγικό, αλλά είναι τραγικό περιστατικό όταν ένα παιδάκι στη Ρόδο, ένα κοριτσάκι λιποθύμησε. Ναι, στο φούρνο, ναι. Στο φούρνο μπροστά. Γιατί έμαθα ότι τώρα ραδιοαρβίλα, αλλά κάπου όπου υπάρχει ένα σημείο μπορεί να υπάρχει και μια μεγάλη αλήθεια που λένε, όπου καπνός και φωτιά, οι γονείς του παιδιού, αν δεν κάνω λάθος ο πατέρας, δούλευε στο τουρισμό. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή πολλά ξενοδοχεία να μην λειτουργούν. Μάλιστα. Και ο άνθρωπος είναι χωρίς δουλειά, η μητέρα είναι άνεργη γιατί ήταν στην εστίαση, αν δεν κάνω πάλι λάθος. Αλλά κάπου εκεί είναι η αλήθεια και αυτή τη στιγμή η οικογένεια έχει ένα εισόδημα 0 και το παιδάκι έφτασε να λιποθυμήσει έξω από ένα φούρνο. Οπότε έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Πραγματικά. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας θέματα. Να δούμε λίγο τι έφταξε. Και ο ΠΑΟΚ πραγματικά για μένα προσωπικά δορίζει ένα πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό με τα δικά του λάθη. Ενδεχομένως να δορίζει και ένα κύπελο στον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός φαίνεται πολύ καλύτερος από την ΝΑΕΚ. Άρα με λίγα λόγια. Ο ΠΑΟΚ μέσα από τα λάθη του, πάντα προσωπική μου άποψη, τα οποία έχουν όνομα και υπέτειους όλα αυτά τα λάθη, κάνει φέτος αυτό που είπε ο Φαταούλ όταν βγήκε η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Επιστροφή στην κανονικότητα και λίγη ώρα μετά, λίγο καιρό μετά, είπε ότι ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει, το πρωτάθλημα αυτό είναι του Ολυμπιακού. Το είπε ο Φαταούλ. Άρα πριν αναλύσουμε κάτι μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να άφησε το όπλο του στον πάγκο ο ΠΑΟΚ και να είπε παιδιά ό,τι και να γίνει, βλέπετε τι κυνηγητό πέφτει, ας το αφήσουμε και πάμε για του χρόνου. Εγώ δεν νομίζω ότι άφησε αλλά το όπλο του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι είναι γιατί αυτό. Γιατί ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πάνω από τον Ολυμπιακό 2 ή 3 φορές στη βαθμολογία και τότε ο Ολυμπιακός χρησιμοποιούσε όλα τα παπαγαλάκια του μέσα από τη διοίκηση. Μέσα από τους στημένους χαρτζηλικάκηδες που έχουν στη δημοσιογραφία, μέσα από τα στημένα ΜΜΕ που έχουν, μέσα από τους γενίτσαρους, τους ρουφιάνους της Βορείου Ελλάδας που έχουν εδώ στην πόλη μας. Έχουμε. Και τους χαρτζηλικώνουν. Έχουμε γιατί δεν έχουν το φόβο. Και βγαίνανε, Νικόλα, και λέγανε ότι το πρωτάθλημα αυτό είναι στημένο. Έβγαινε ο άλλος, ο παπαρολόγος, ο Μπαρμπασάβας, και έλεγε του αυτούνου, λέει, πώς το είπε, τα κοπρόσκυλα του Περέιρα. Το σκυλολόι του Περέιρα. Ναι. Τα πάντα είναι στημένα στην Ελλάδα. Και κάντε κάτι και ξέρω εγώ. Και δεν θα το ανεχόταν. Ο Μαρινάκης θα έπρεπε να απαραιτηθεί να φύγει. Αν με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Που ο Ολυμπιακός ήταν χορηγός στην προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας. Αν θυμάστε όλοι σας. Αν με αυτή την κυβέρνηση λοιπόν. Και με αυτό το φυτευτό κύριο. Που έκανε όλη την ιστορία όλη. Με θέμα πολυδιοκτησίας. Με ΕΕΑ. Που διόρισε και έβαλε και έδειξε και έκανε και έρανε, δεν κατάφερε να πάρει τον πρωτάθλημα. Μαρινάκης δεν είχε τύχη στον Πειραιά. Θα τον μπαίνανε στο Γιούχα και με τις πέτρες. Άρα αυτό που είπε μετά την εκλογή της Νέας Δημοκρατίας και κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, ήξερε τι είπε ο πλουσιοπάρχος δομημένος κύριος με τον Μούση. Και δυστυχώς επιβεβαιώνεται. Αλλά τελικά ποιος είναι πρωθυπουργός σε αυτή τη χώρα, είναι ο Μίστερ Μπιν της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο Φαταούλ του Πειραιά. Γιατί αν είναι ο Φαταούλ του Πειραιά, ο Μίστερ Μπιν της Νέας Δημοκρατίας έχει θέμα. Και θα έχει θέμα μακροπρόθεσμα αν δεν έχει. Ποιο θα είναι το αυτό το θέμα? Ότι δεν έχει το κύρος του Πρωθυπουργού. Εγώ Τάσο δεν πιστεύω ότι το ποιος κάνει κουμάντο σε μια χώρα περιορίζεται στο ποδόσφαιρο, περιορίζεται σε μία-δύο δουλειές. Πιστεύω ότι έχει ένα μεγάλο εύρος. Είναι σαφώς εξαρτώμενος από κάποιους ανθρώπους, γιατί μιλάμε και για έναν άνθρωπο ισχυρά οικονομικό
χωρίς συμφέροντα η Ελλάδα από τα καράβια του κτλ. Μα αλλά... όλα έξω είναι, φίλο. Ναι. Όλες οι επιχειρήσεις του. Πόσα, 24 καράβια έχει, και εγώ δεν ξέρω. Τα 23 έχουν ξένη σημαία. Έτσι, αλλά όταν τσιμεντάρεις ανθρώπους και μπορείς να φας έναν άνθρωπο σαν να βλέπουμε, ας πούμε, ταινία με τη CIA στον Καναδά και μπορείς να φας ένα μάρτυρα δεξιά-αριστερά, κάπου μπορεί να αρχίσουν να φοβούνται και εκεί πέρα διαπιστώνουμε ότι στην Ελλάδα δυστυχώς δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Όλο τυχαίως χάθηκαν οι μάρτυρες, όλο τυχαίως. Ναι. Ναι, το είπες λίγο διαφορετικά. Έχουν χαθεί 8 μάρτυρες και έχουν παραιτηθεί και έχουν ζητήσει μετάθεση 3 εισαγγελείς. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή μόνο γέλοτα μπορεί να σε φέρει. Γιατί ξέρετε γιατί. Γιατί έχουμε την ατυχία σε αυτό το θέμα να ζούμε στην Ελλάδα, παιδιά. Να πάμε όμως εμάς. Σε οποιαδήποτε χώρα και αν ζούσαμε, άλλοι εκτός της Ελλάδος, δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Είμαστε στις τελευταίες χώρες που υπάρχει δικαιοσύνη και αποδίδεται δικαιοσύνη. Νομίζω στατιστικά πρέπει να είμαστε στη θέση 34 και μας περνάνε κάτι νοτιοαφρικανικές χώρες. Είναι πιο πάνω από εμάς. Δηλαδή, Νίκο, κατάλαβες τι γίνει φέτος. Εγώ θέλω τις ευθύνες να τις αποδώσουμε σε εμάς. Θα τις πιάσουμε και τις ευθύνες. Κατάλαβες τι συνέβη φέτος. Ζητούσε ο ΠΑΟΚ να το δικάσουν. Και δεν δικάστηκε, ναι. Και δεν το δικάζανε. Βέβαια. Ο θυρωρός της πολυκατοικίας έγινε δήμαρχος. Τι γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα έγινε με μια επιτροπή. Ήταν πιο πάνω από Άριο Πάγο οτιδήποτε δικαστήριο. Και ξαφνικά πήγαμε στο ΚΑΣ που δεν δικαιώθηκε κανένας ποτέ, παιδιά, στο ΚΑΣ. Δεν έχει δικαιωθεί. Και εγώ δεν περιμένω τίποτα από το ΚΑΣ. Είναι μια γελία υπόθεση. Απλά το κάνουμε γιατί είναι το γράμμα του νόμου. Και πιστεύω ότι αν αυτή τη στιγμή βγάλει απόφαση το ΚΑΣ δικάσει και δικάσει με απόφαση, να βγάλει απόφαση δηλαδή και να μην πει τι λέει η Ελλάδα είναι αυτό, τι είπε η ελληνική δικαιοσύνη είναι αυτό, θα μιλάμε για θαύμα. Δηλαδή στο στοίχημα πρέπει να το δίνει 1-0-1 το να βγάλει απόφαση το ΚΑΣ. Όποιος πήγε στο ΚΑΣ περίμενε για χρόνια, τώρα λένε ότι 6 του μηνός θα δικαστεί. Εγώ δεν πιστεύω. Όχι μόνο είπαν 6 του μηνός θα δικαστεί, είπαν ότι η απόφαση θα βγει πριν τελειώσουν και τα play-off. Έτσι είπαν. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι η απόφαση θα είναι τι είπε η ελληνική δικαιοσύνη αυτή. Βέβαια υπάρχει ένα σημείο. Μα η ελληνική δικαιοσύνη δεν δίκασε. Δεν δίκασε. Υπάρχει ένα σημείο τώρα που μπορεί κάτι να γίνει διαφορετικό, γιατί κατά το ΚΑΣ, αν αποδεχτούμε ότι. Τέλος πάντων, αυτοί αποδεχτούν ότι υπάρχει πολυδιοκτησία, δεν είναι παράνομη στην Ευρώπη. Μάλιστα. Το γνωρίζεις αυτό, Τάσο? Όχι. Δεν είναι ποινικό αδίκημα. Δεν το γνωρίζω αυτό. Μπορεί κάποια ομάδα που, ας πούμε, τι να σε πω τώρα, η Μπαρσελόνα να έχει και την Αλαβές. Επιτρέπεται αυτό? Επιτρέπεται, ναι. Δεν είναι ποινικό αδίκημα. Δεν το γνωρίζω. Δεν είναι ποινικό αδίκημα. Δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα στην Ευρώπη. Άρα τι μπορεί να κάνει, να πει ότι δεν είναι αδίκημα και επειδή δεν περνάει από μένα, ας πάει πάλι πίσω στην ελεηνή ελληνική δικαιοσύνη και να δηλαδή, Νίκο, αν ήταν να ξαναγυρίσει μπούμεραγκ πίσω στην ΕΠΟ και να εκδικάσει η ΕΠΟ την υπόθεση, γιατί να γίνει όλο αυτό και να παλεύει ο ΠΑΟΚ και να δώσει και 50.000 ευρώ και παραπάνω που έδωσε στην νομική υπηρεσία μια ελβετικής εταιρείας και μετάφρασε χίλιες σελίδες έκανε μετάφραση για να πάει υπόθεση στο ΚΑΣ. Για ποιο λόγο? Να πάει στο ΚΑΣ και να ξαναπεί το ΚΑΣ, δηλαδή ότι γυρίστε πίσω την υπόθεση. Δηλαδή θα είναι, γιατί είναι ο ορισμός γελοιότητας. Είναι ο ορισμός γελοιότητας και είναι το πρωτόκολλο αυτό. Ας το πούμε έτσι με αυτή αυτό τη λέξη. Αυτό είναι το κατάκολλο, φίλε, δεν είναι το πρωτόκολλο. Είναι το κατάκολλο. Ναι, και δεν είναι το ακροτήριο, να πούμε. Αλλά το θέμα είναι γιατί έφτασε εκεί να χάσεις, φίλε, όλο αυτό το πράγμα που το κυνηγούσες. Γιατί γίνανε κάποια σοβαρά λάθη. Και εγώ θέλω να πω το εξής, ότι εγώ αυτή τη διοίκηση θα την αγαπώ για πάντα και όλους αυτούς τους παίχτες θα τους έχω στο κάνδρο του μυαλού και της καρδιάς μου μέχρι να κλείσω τα μάτια μου. Αλλά όλα έχουν ημερομηνία λήξεως. Όλα έχουν ημερομηνία λήξεως, σαφώς, αλλά η διοίκηση του ΠΑΟΚ, την οποία δεν θα την κατηγορήσω ποτέ γιατί μου έχει φέρει αυτή τη στιγμή 5 τίτλους. Τον έναν, εντάξει, ξέρουμε τι έχει γίνει. 5 τίτλους όμως έχει φέρει μέσα σε 3 χρόνια. Εγώ θα πω ότι έκανε ένα τραγικό λάθος. Και θα πρέπει να είναι και γνώμονα στην καινούργια αγωνιστική περίοδο, ότι όταν εγώ όλα τα μεγάλα κλαπ ψάχνουν να βρουν ένα προπονητή, το βρίσκουν τον προπονητή βάσει το σύστημα που παίζει η ομάδα τους.
Λάθη μπορείς να κάνεις. Και αυτό ήταν ένα λάθος και συγχωρείται το λάθος. Διότι αυτό το λάθος έκανε κάποια στιγμή και η Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι, αλλά το λάθος στοιχίζει. Στοιχίζει και σε αυτού στοίχησε. Η Ρεάλ Μαδρίτης, ας πούμε, είναι μια ομάδα που παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και το ξέρουμε όλοι. Σωστό. Ναι. Πήρε το Μουρίνιο λοιπόν κάποια στιγμή, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλο όνομα, αλλά ο Μουρίνιο παίζει αμυντικό ποδόσφαιρο. Οπότε τι έγινε, τον έδιωξε. Σε κάποια φάση, βάλτε κι εσείς μυαλό, γιατί φέρατε μία φορά τον Ντούντορ που ήθελε να παίξει 4-4-2. Το 4-4-2 δεν ταιριάζει στον ΠΑΟΚ, εκτός να θέλει να ανεβάσει την ΚΑΠΑ 19 για να παίξει αυτό το σύστημα. Φέρανε τον Ντούντορ, απέτυχε, και φέρανε αυτή τη στιγμή ένα προπονητή που τον παρουσιάσανε επίτηδες μεταβαίων και κλάδων, που ήταν ο προπονητής της Μπράγκας, δεν είναι και η πιο μεγάλη και αυτός ομάδα. Και αυτό σαν Μουρίνιο, ήρθε αλλά τη Μαλακοπή. Ο Μουρίνιο τη Μαλακοπή. Ο Πανιόνιος της Πορτογαλίας, λοιπόν. Ναι. Φέραμε τον προπονητή, τον παρουσιάσαμε ως ανερχόμενο. Ναι, πείτε, είναι νέος. Θα προσπαθήσει να μάθει και στον ΠΑΟΚ. Να κάνει στον ΠΑΟΚ να του δώσουμε μια πίστοση χρόνου. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για εγκληματική πράξη, το ότι τον έχουν τριετές κλειστό συμβόλαιο. Τι γίνεται αυτό, πράγμα. Οπότε τι κάνετε, εσείς στη διοίκηση βρίσκετε το λαμόγιο, το οποίο εισηγήθηκε και έχει πάρει μίζα για να γίνει το κλειστό συμβόλαιο, και τους διώχνετε και τους δυο. Γιατί αυτό έχει γίνει με το. Αν ισχύει. Ναι. Αν ισχύει. Ναι. Γιατί, αλλά για να τον κάνεις τριετές κλειστό συμβόλαιο. Ναι. 40 χρονών άνθρωπο. Ο οποίος. Χωρίς βιογραφικό ουσιαστικά. Χωρίς βιογραφικό. Και σε ποιο ΠΑΟΚ έρχεται, Νίκο? Έρχεται στον ΠΑΟΚ που στην ιστορία του πρώτη φορά κατακτά τον ντάμπλ. Εγώ εκεί θέλω να σταθώ, Τάσο, και να πω το εξής. Ότι ακούω πάρα πολλές μέρες και γράφεται από πολλούς στο Facebook, που δεν θέλω να κακιώσω και να μαλώσω με κανέναν, γιατί όλοι αδέλφια είμαστε. Αλλά παιδιά, αυτός ο άνθρωπος που ήρθε στον ΠΑΟΚ δεν πήρε τις σαρδέλες που είχε ο ΠΑΟΚ κάποτε πριν 10 χρόνια. Πήρε την ταμπλούχα ομάδα. Και γιατί γράφουνε ότι δεν του πήρανε τους παίκτες και δεν του φέρανε τους παίκτες που ήθελε? Γιατί τι είχε, τον Κατιμά? Πεχταράδες είχε. Και συγγνώμη, με συγχωρείς, ποιους παίκτες ήθελε? Αυτός βγήκε το Δεκέμβριο και είπε: δεν θέλω καμία μεταγραφή. Ναι. Θέλω να μην φύγει κανείς. Αυτός το είπε. Ακριβώς. Πάμε να πάρουμε ένα φίλο που είναι λίγο βιαστικό στη γραμμή. Καλησπέρα. Έλα, γεια σου, Τάσο. Γεια σου και σένα, είναι και ο Νίκος εδώ. Αυτός ρε Τάσο δεν ήταν. Sorry, Νίκο. Γεια σου, φίλε. Αυτός ρε φίλε δεν ήταν που έλεγε το Καντουρί ότι καλύτερο έχω προπονήσει τη ναι. ζωή μου. Αυτός είναι, ναι. Αυτός δεν ήταν ρε φίλε που έκανε υπηρεσιακό στην Μπράγκα όταν η Μπράγκα έδιωξε τον προηγούμενο προπονητή της και την ίδια χρονιά τον αναδείξανε προπονητή της χρονιάς στο σύστημα της Πορτογαλίας. Ναι, αυτός ήταν. Αυτός ήταν. Και τι τέτοιο έχει αυτός, τι ιστορικό έχει δηλαδή? Τίποτα. Τίποτα ρε φίλε. Θύμισε μου το όνομά σου λίγο. Ο Γιάννης από τον Εύος μου είμαι ρε φίλε. Γεια σου ρε Γιάννα ρε γίγαντα. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, Γιάννη? Ποιο είναι ρε Τάση, γιατί με έχουν φύγει τα μαλλιά ρε. Να σου πω κάτι ρε Καρτάση, γιατί ψάχνουμε σήμερα ψάχνουμε τις αιτίες για το στραπάτσο που έπαθε η ομάδα μας φέτος. Ο Φερέιρα δεν πήρε το κτέλ της Πορτογαλίας και ήρθε εδώ πέρα να πούμε στη Μενεμένη, πήρε το ταξί και ήρθε στην Τούμπα. Κάποιος τον έφερε. Συμφωνώ μαζί σου. Κάποιος τον επέλεξε, και αυτό που είπε ο φίλος μου ο Νίκος πριν από λίγο. Όχι μόνο τον έφερε, τον έκανε και συμβόλαιο τριετές. Με 1 εκατομμύριο το χρόνο απολαβές. Κατάλαβες δηλαδή τι γίνει, Γιάννη? Ναι, Νίκο. Αυτό είναι εγκληματικό. Είναι εγκληματικό, ναι. Ρε εσύ, έφυγε ο Λουτσέσκου. Okay. Είσαι μεγάλος ρε φίλε σύλλογος. Κλαμπ. Πώς να το κάνουμε? Κάνε την προετοιμασία μια εβδομάδα πίσω ρε φίλε και ψάξε σοβαρά να βρεις ένα προπονητή σοβαρό. Έχουν περάσει και άλλοι που τους ξέρουμε και ξέρουμε τι είναι. Ξέρεις τι γίνεται, φίλε. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να βρει ένα προπονητή ο οποίος θα έπαιζε το σύστημα που παίζει η ομάδα λόγω ηλικίας των παιχτών, που ο μέσος όρος της κυμαίνεται από 29 μέχρι 31 και να παίξει ένα 3-5-2. Γιατί έχει και νεαρούς παίχτες που είναι αργοί. Γιατί και ο ΠΑΟΚ δεν είναι γρήγορο. Όχι, δεν είναι γρήγορη ομάδα. Καρδάση μου, ο Φερέιρα, ξέρεις τι πήγε να κάνει ο Φερέιρα. Να μην τους κάναμε, να είχαμε Λούκας, να είχαμε. Να πω ναι. Αλλά τώρα ρε φίλε, ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι καλός σαν παίχτες, σαν ομονάδες, αλλά είναι αργός. Ναι, ρε φίλε, Γιάννη, ξέρεις τι έγινε. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε ρε φίλε με τον Άγιαξ και ο Φερέιρα προσπαθούσε να περάσει το δικό του σύστημα στους παίκτες. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε, μία ομάδα δουλεμένη 2 χρόνια. Το σύστημα που έχεις βρει. Ναι. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Ναι. Ολοκλήρωσε σήμερα, γιατί έχει. Ολοκλήρωσε έχει έναν ακόμα φίλο. Σήμερα με έχουν φύγει τα μυαλά από το κεφάλι, ρε φίλε. Δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή, δεν θέλω να έρχομαι και να βλέπω αυτόν τον ΠΑΟΚ. Μα την Παναγία σε μιλάω.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η ομάδα ξεκίνησε χάλια. Πορεύτηκε χάλια. Κάνει μια αναλαμπή με την ΑΕΚ μέσα εκεί. Το θυμάσαι το μάτς? Το θυμάμαι, το που έπρεπε να είναι 0-3 ημίχρονο με το πέραλι του Μπίσεσμα, το χαμένο. Ναι, τι σύστημα παίξαμε? 5-3-2-1. Έτσι φίλε, χαιρετούμε, καλό βράδυ. Γιατί η ομάδα ξέρει να το παίζει αυτό το σύστημα. Και ήρθε αυτός και δεν θέλω μεταγραφές. Και με έκανε Μαραντόνα τον Καντουρίρη, φίλε. Ποιος τον έφερε όμως αυτόνα? Δεν πρέπει κάποιος να βγει και να πάρει την ευθύνη? Έτσι. Να σε καλά παλικάρε. Έτσι, αλλά ρε, άμα ακούγονται αυτά, κάποιοι μας λένε στημένους, ότι βγαίνουμε και τα λέμε στημένα και ότι δεν είμαστε ΠΑΟΚ. Έγινε ρε Γιάννη, να σε καλά. Γεια. Yeah. Να σε καλά, για χαρά. Τάσο, θέλω να σταθώ σε ένα σημείο. Ναι. Σε όλη τη χρονιά ξέρεις τι θα μου μείνει. Και το έχουν προσέξει μερικοί και δεν έχει αναφερθεί πουθενά. Δεν είμαι χορτασμένος. Είμαι λίγο σκασμένος με μία φάση που έχει δημιουργηθεί, η οποία, φίλε Τάσο, είναι η εξής. Στον ημιτελικό γίνεται κάτι με την περίπτωση εκεί πέρα του που μπαίνει ο παίκτης του Ολυμπιακού μέσα. Έχει ορμήξει λοιπόν ο Καρυπίδης. Ναι. Και βρίζει. Το φορτούνι, λες, ναι. Και βρίζει και τρώει και κόκκινη κάρτα. Τώρα εντάξει, κλάι μάιν. Τρώει την κόκκινη κάρτα και πιάνει ο φακός. Δηλαδή έχει ορμήξει ο πάγκος, η βοηθή. Και ο Καρυπίδης που δεν τον έχω και για το πιο ένθερμο πάοξι, αλλά το λέει η καρδιά του, είναι πάοξι. Καλά ξεγέθηκε, ρε φίλε. Ναι. Και βλέπω ένα, τον πιάνει ο φακός στον Περέιρα να κάθεται, σαν το βασιλάκι Καΐλα που είναι λουστράκος έξω από το ψητοπολείο και βλέπει τους άλλους που τρώνε μέσα. Και λέω, δεν έχει αίμα μέσα του. Αίμα δεν έχει μέσα του. Από ό,τι φάνηκε, όχι. Εγώ λοιπόν, αν ήμουνα Γιωργάκη Αβίδη, θα πήγαινα κάτω και θα τον έδινα ένα χαστούκι μέσα στο στόμα και θα τον έλεγα: καλά, δεν τρέπεσαι. Εσύ δεν συλλέβεις στο σύλλογο. Και δεν θα σταθώ στις αλλαγές που έκανε και οτιδήποτε. Έχει. Θα τα πούμε και αυτά. Το τίτλο του προπονητή έκανε 5 αλλαγές. Μπορεί να ήθελε να προφυλάξει και τον Τζιόλι, έβγαλε τον καλύτερο παίκτη τέλος πάντων. Αλλά μπορεί να ήθελε τον Τζόλι να τον προφυλάξει. Μπορεί να είχε οτιδήποτε μέσα στο μυαλό του. Εγώ δεν στέκομαι εκεί. Θα τα πούμε και αυτά. Πάμε λίγο να πάρουμε ένα φίλο ακόμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Τι κάνετε? Καλά, το όνομά σου? Πολύ ωραία. Ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια χαρά. Λοιπόν, με τον Νίκο θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω βασικά. Απλά θέλω να κάνω μια διευκρίνηση στο εξής. Ότι σαφέστατα και με την συγκεκριμένη διοίκηση που μας κατέστησε ταμπλούχους με τα συνεχόμενα κύπελα κλπ. Όποιος καταφερθεί εναντίον είναι λίγο ανεπιϊκός, ξέρω εγώ. Αχάριστος. Μπούφος, sorry, παιδιά. Απλά εδώ η συγκεκριμένη διοίκηση δεν έχει να κάνει σε τίποτα, Νικόλα, με τη διοίκηση που σε έκανε ταμπλούχο. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Είναι η ίδια εταιρεία υπό την καθοδήγηση τελείως διαφορετικών ανθρώπων. Δηλαδή, Δημήτρη, πιο συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, η ομάδα που στήθηκε για να πάρει το double, η ομάδα που έχασε το κλεμμένο πρωτάθλημα, η ομάδα που πήρε τα τρία κύπελα συνεχόμενα με την ΑΕΚ κλπ. Είναι δημιούργημα και προσωπικές επιλογές από το πόσο του τεχνικού διευθυντή, ασχέτως πώς λειτουργούσε αυτό ή όχι, μέχρι και τον τελευταίο θαλαμοφύλακα της Τούμπας, ήταν προσωπική επιλογή του Ιβάν Σαββίδη. Ξεκάθαρα. Παρέμεινε όμως αυτή η ομάδα, φίλε. Έτσι, δεν παρέμεινε. Αν ο Ιβάν ήταν στο τιμόνι της ομάδας, γιατί να ξέρετε ότι από το καρνέ του Ιβάν, ο ΠΑΟΚ σαν εταιρεία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Η διαχείριση και η διοίκηση ανήκει αλλού. Ή θα λέμε αλήθειες ή όχι. Αυτά δεν το δεν ξέρω. Δεν φαντάζομαι τίποτα. Δεν μπορώ να τα αφισβητήσω, από σένα τα ακούω. Συγγνώμη, εννοείς δηλαδή ότι η ιδιοκτησία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι σε άλλο όνομα εκτός του Ιβάν Σαββίδη? Όχι, μιλάω για τη διαχείριση καθαρά. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει σε ποιον όνομα είναι. Που δεν είναι έτσι κι αλλιώς, έτσι. Ναι. Είναι Γεώργιος Σαββίδης, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Με 28% πολύ. Δηλαδή τι λες, Δημήτρη, ότι ο Ιβάν έχει παρατήσει την ομάδα? Ο Ιβάν, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Πραγματικά εγώ για τον Ιβάν δεν θέλω ποτέ να μιλήσω έτσι. Και ξέρεις, Τάσο, αν μπορώ να μιλήσω και έτσι δεν μπορώ. Το ξέρω πάρα πολύ καλά, ναι. Είναι ανέντιμο να μιλείς για τον άνθρωπο που μετά από 35 ολόκληρα χρόνια σου έδωσε αν μη τι άλλο πραγματικό όραμα. Μαζί σου, αλλά είναι και υποχρεωμένος ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης. Είναι. Εφόσον είναι ένας πετυχημένος επιχειρηματίας σε όλες τις επιχειρήσεις του και τον βγάζουν το καπέλο όλη η Ευρώπη και παγκοσμίως όπου αναλαμβάνει τις δουλειές του, είναι υποχρεωμένος, αν δει κάτι στραβό,
αν δει κάτι λάθος, ακόμα και σε πολύ κοντινό συγγενικό του πρόσωπο, είναι υποχρεωμένο να το διορθώσει άμεσα. Εδώ ακριβώς. Γιατί δεν έχει καταλάβει, νομίζω, ο Ιβάν Σαββίδης και ο ιός, ότι αυτοί οι δύο εδώ πέρα, τη δεδομένη στιγμή, είναι οι πρωθυπουργοί της Βορείου Ελλάδος. Και μόλις σηκώσουν το χέρι τους και το κατεβάσουν και κάνουν ένα κάλεσμα, μπορούν να κατεβάσουν 200.000 κόσμο. Ό,τι ώρα θέλουν, δεν το έχουν καταλάβει, δεν το έχουν αντιληφθεί αυτό. Αυτοί που είναι δίπλα τους, Δημήτρη, αυτοί που είναι οι συμβουλάτορές τους, και υπάρχουν και αφανείς κάτι ευρωβουλευτές κτλ. Που θέλουν να φέρουν τον Τάσο Κάκο, τη μάνατζερ στον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι δεν τα ξέρουν καλά τα γράμματα. Το ότι φόρεσε σορτσάκι του ΠΑΟΚ και έπαιξε μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν σημαίνει ότι μπορεί να νιώσει και ΠΑΟΚ. Με κατάλαβε, ΠΑΟΚ είναι αυτό που τον πληρώνει τον ΠΑΟΚ, όχι αυτό που πληρώνεται από τον ΠΑΟΚ. Έχει διαφορά, Δημήτρη. Με κάλυψε απόλυτα. Εδώ τώρα, το πολύ λεπτό σημείο και η ισορροπία είναι η εξή. Γιατί ο καθένα, ό,τι και να γράψει διαδικτυακά ή οτιδήποτε, δεν υπάρχει λάθο ή σωστό. Από τη στιγμή που η ενημέρωση στον κόσμο, τεχνιέντο, είναι περιορισμένη, παιδιά, είναι περιορισμένη. Δεν θέλει ο κόσμο και δεν αντέχει και την αλήθεια, θέλει και ο κόσμο άρα, ξεκάθαρα. Όμω και αυτοί που μεταφέρουν εκτό λίγων εξαιρέσεων πραγματικά γεγονότα. Εγώ σήμερα γι' αυτό έκανα μια συγκεκριμένη ανάρτηση. Δεν ξέρω αν έπεσε η τάση στην αντίληψή σου. Ήμουν έξω, δεν είδα τίποτα, Δημήτρη. Και αναφέρθηκα επώνυμα σε συγκεκριμένο δημοσιογράφο που καλύπτει ρεπορτάζ του ΠΟΧ. Επώνυμα. Έκανα και βίντεο με τη μούρη μου, βίντεο κανονικά. Στο οποίο λέω το εξή. Ο οποίο έδιωχνε το Φερέιρα από προχθές από την ομάδα. Έτσι. Επειδή κάποιο παρατρεχάμενο τη ΠΑΕΤ του έδωσε μια πληροφορία. Αν αυτά τα πράγματα δεν σταματήσουν άμεσα και ο υπεύθυνο είναι ο διαχειριστή και διοικητή τη. Που καλός ή κακός, κακός κατ' εμέ, ξεκάθαρα, είναι ο Γιώργος Σαββίδης, χωρίς υποδομή, χωρίς γνώση, χωρίς εμπειρία, αλλά χειρότερα απ' όλα χωρίς διάθεση να μάθει και να πλαισιωθεί από σοβαρούς παοξίδες, δεν προχωράει αυτή η ιστορία. Εγώ ξέρω, δεν μπορεί φίλε. Να κρίνουμε κανέναν τεχνικό διευθυντή σήμερα που πήρανε, γιατί ο τεχνικός διευθυντής έχει δεμένα χέρια, δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Ό,τι άρα γραφτεί είναι παραμύθι, ξεκάθαρα δεν μπορεί να κάνει. Ο άνθρωπος μιλάει με δύο Γερμανούς εδώ και τουλάχιστον δύο μέρες. Έχει ταλίξει σε δύο ονόματα. Προσπαθούν να έχουν ένα βελούδινο διαζύγιο με το Φερέιρα, αλλά αυτός αντιδράει πραγματικά έντονα. Αυτές δεν είναι, είναι πληροφορίες. Ναι, δηλαδή, τι, δηλαδή, Δημήτρη, Δημήτρη, ο Φερέιρα τι θεωρεί, ότι είναι πετυχημένος και θέλει να μείνει κι άλλο. Ο Φερέιρα θεωρεί ότι είναι αδικημένος. Ο Φερέιρα θεωρεί ότι έχει ένα τριετές συμβόλαιο στο οποίο επάνω θέλει να καθίσει. Και ο Φερέιρα έδειξε ξεκάθαρα ότι αυτή η αρρωστημένη κατάσταση της ελλιπούς διοίκησης, μη πω ανύπαρκτης ή ανίκανης, γιατί είναι πολύ πιο χοντρό, αν και αυτό ήθελα να πω μεταξύ μας, λοιπόν, δεν προχωράει η ιστορία. Δεν είναι μόνο ο Φερέιρα το πρόβλημα. Μες. Το πρόβλημα είναι ότι μετά τον Φερέιρα, ο άνθρωπος που θα έρθει, αν αυτός ο Ρέπε δεν αφαιρθεί να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει να την κάνει, αλλά πώς να την κάνει. Εδώ πριν έρθει, καν βγήκαν και τον βγάλαν άχρηστο. Δημήτρη, ολοκλήρωσε. Σε παρακαλώ να πάρουμε και τους υπόλοιπους φίλους. Αυτό που θέλω να πω ουσιαστικά στον Νίκο είναι ότι συμφωνώ. Δεν πρέπει κανείς να κατηγορήσει. Είναι ανέντιμο να κατηγορήσει την διοίκηση Ιβάν Σαββίδη όσο αυτή υπήρχε. Η στρόφιγγα του Ιβάν Σαββίδη, η στρόφιγγα όπως το λέω του Ιβάν Σαββίδη και στον ερασιτέχνη. Λέω συγκεκριμένα πράγματα και στον ερασιτέχνη. Αλλά και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ η διαχείριση, η διοίκηση και η λήψη αποφάσεων. Δεν είναι πλέον στα χέρια του. Δεν ασχολείται. Τέλεια. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Είναι ψέματα. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Για χαρά, για χαρά. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν θέλω να αμφισβητήσω το φίλο. Μπορεί να έχει κάποια πληροφορία, να ξέρει κάτι που το λέει. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πρόεδρος του μεγάλου ΠΑΟΚ είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Και πίσω από το γιο του, το Γιώργο, είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Και αν δεν υπάρχει Ιβάν Σαββίδης, γιατί αύριο μπορεί να τον κάψει κεραυνός, αυτοί εδώ πέρα δεν μπορούν να δέσουν τα κορδόνια τους. Κατάλαβες? Ναι, εγώ κατάλαβα. Αυτό πιστεύω. Τώρα από εκεί και μετά δεν μπορώ να πιστέψω ότι εκτός αν έχει πάρει ένα τρενάκι και έχει ονομάσει τον ΠΑΟΚ πάρε ένα τρενάκι γέμου να παίζεις. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Τελευταία, εγώ είμαι δυσαρεστημένος γιατί θεωρώ ότι δεν μπορείς να ασκήσεις διοίκηση μέσω Skype. Μέσω πάντα το κάνει, ναι, αυτό. Πάντα το κάνει γιατί έχει κάποιους ανθρώπους εδώ πέρα που τους θεωρεί δικούς του εντός εισαγωγικών. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να το ψάξει λίγο παραπάνω καλύτερα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Περίμενε πολύ ώρα ο φίλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Γεια σου, Στάσο. Γεια σου και εσένα. Το όνομά σου?
Ο Αργύρης είμαι. Γεια σου, Αργύρη Γιγάντα. Δίπλα έχεις έναν αγνό οπαδό, τον Νίκο. Έναν οπαδό που έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα και έχει τρέξει σε πολλές δυσκολίες, οι οποίες αντιμετώπισε η δικιά μας η γενιά δυστυχώς. Απογούμενους μέχρι παραγούμενους, ξέρει ο Νίκος. Και ένα παιδί το οποίο είναι από τα τσιμέντα και ποτέ δεν πήρε ούτε ένα ευρώ. Να είναι πάντα γερός. Του ξέρω καλά τον Νίκο Αργύρη, πάρα πολλά χρόνια. Αργύρης από Νεάπολη, έτσι. Ναι, το ξέρω τον Αργύρη. Έχω πολλά χρόνια άντρα εδώ βέβαια. Ναι, να είμαστε όλοι καλά. Κάναμε πολλούς αγώνες. Και πολλές τώρα φορίες. Αυτά τα χρόνια λίγο απολαύσαμε κι εμείς κάτι. Εγώ τα αφήνω, παιδιά, όλα στον πρόεδρο. Για το γήπεδο δεν ακούω λίγο κάτι. Δεν ξέρω με το γήπεδο τι γίνεται, άμα ξέρετε κάτι εσείς. Γιατί ο κόσμος λέει πολύ για το γήπεδο και άμα γίνει το γήπεδο θα ανέβει πολλά level ο ΠΑΟΚ πάνω. Κοίταξε λίγο, αυτό που ήταν να κάνει ο ΠΑΟΚ, ό,τι ήταν να κάνει, όλες τις νόμιμες ενέργειες έχει κάνει, αλλά δέχεται και εκεί ακόμα τρικλοποδιές. Ενώ ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα το τρέξουμε όσο παραπάνω γίνεται στην έκθεση, αν θυμάσαι πέρσι, υπάρχουν πάρα πολλές τρικλοποδιές, ιδίως με το θέμα του Καφτατζογλίου. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα δευτερεύων αυτή τη στιγμή. Το γήπεδο, υπάρχει αγωνιστική κρίση στον ΠΑΟΚ Αργύρη και αυτή θέλουμε να σχολιάσουμε, γιατί σήμερα ψάχνουμε τα αίτια και τους υπαίτιους για αυτό το στραπάτσο που έπαθε ο πρωταθλητής, ο ταμπλούχος περσινός ΠΑΟΚ. Εγώ ένα θέλω να πω, ότι φέτος από την αρχή της χρονιάς και ο κόσμος και η ομάδα δεν είχαν εκείνη τη φωτιά στα μάτια που είχαν όταν πήραμε τη χρονιά του πρωταθλήματος και την περσίνη. Δεν είχαν τη λάμψη στα μάτια, τη σπίθα εκείνη την τρέλα. Δεν την είχαν. Και ο κόσμος, μπορώ να πω. Ήμασταν, δηλαδή ψυχαθήκαμε επειδή πήραμε ένα πρωτάθλημα και τρία κύπελα και έπρεπε να συνεχίσουμε 2-3 χρόνια ακόμα έτσι να παίρνουμε. Αργύρι, θα πάρουμε όμως. Έγινε, Αργύρι. Έγινε, να είστε καλά. Γεια σου, Γιγαντά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σου, Καρντάση μου. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου, το φιλαράκι μας, ο Φλάβιο μας ακούει από την Ιταλία. Πολλά χαιρετίσματα. Ο οποίος ξέρει τι έπαθε στην περίοδο της καραντίνας. Ήταν εδώ. Ο Φλάβιο. Νομίζω ότι το είπε, αλλά το ξέχασα. Είναι Ιταλός Παοξής, οδηγός Νταλίκας. Για πολλά χρόνια το όνειρό του ήταν να δει τον ΠΑΟΚ και είναι μόνο ΠΑΟΚ, είναι Ιταλός, είναι μόνο ΠΑΟΚ. Και ήρθε, κανόνισε ένα ταξίδι ένα Σαββατοκύριακο, ήρθε, άραξε με την Ιταλίκα, είχε έρθει τότε από το σύνδεσμο, πάνε πολλά χρόνια και ήρθε στο γήπεδο και από τότε είναι ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων ήταν εδώ και ταξίδεψε με ένα αεροπλάνο μόνος του, μια πτήση μόνος του Super. Για Μιλάνο, ναι. Και τώρα μας ακούει. Φλάβιο, την αγάπη μας. Τα χαιρετίσματά μας στον καλό μας. Και στον Τίνο τον Αλεφασίδη, το φιλαράκι μου, στον πειρατή. Μαύρα ετέ, μαύρα ετέ, λέγανε και τραγέ. Μαύρα ετέ, λέγανε και τραγέ. Καλησπέρα, φίλε. Γεια σου, Στασούλη. Για χαρά, είναι και ο Νικόλας σήμερα εδώ. Α, ναι, το φιλαράκι, ναι. Λοιπόν, άκου να δεις. Ποιος είναι, Μοσχοβίτης? Όχι, ρε φίλε. Σταύρακας από Κοζάνη. Γεια σου, ρε Σταύρακα. Γεια σου, ρε Γιγαντά. Λοιπόν, άκου να δεις. Εδώ είμαστε 10 άτομα. Ο πιο μικρός είμαι εγώ, 67 χρονών. Και έχουμε ένα σύνδεσμο μόνο ΠΑΟΚ, τίποτα άλλο. Είσαι ωραίο, ρε Σταύρακα. Ακούω. Παοκάρα και αυτά. Λοιπόν, αφήστε, η περσινή ομάδα είναι και φετινή, έτσι δεν είναι? Έτσι. Λείπουνε, ρε φίλε. Τώρα δεν έχεις Πρίγκοβιτς, δεν έχεις Κάνιας, δεν έχεις Σάχοφ. Ο Σάχοφ είναι απώλεια. Και δεν είναι. Άκου λίγο Σταυράκα. Να υπολογίζεις ότι έχει ένα ακόμα χρόνο στην πλάτη του Βιερίνε μετά από σοβαρό τραυματισμό. Έχει ένα ακόμα χρόνο ο Μαουρίσιο στην πλάτη του. Έχει ένα ακόμα χρόνο ο Μπίσεσβαρ στην πλάτη του και ο Μάριος από σοβαρά τραυματισμό. Δεν είναι η περσινή ομάδα. Άλλο στα 33 ο Βιερίνια, χωρίς τραυματισμό υγιέστατος, και άλλο στα 34 με σοβαρό τραυματισμό. Το ίδιο και ο Μαουρίσιο. Ναι, φιλαράκι μου. Ορίστε. Εμείς είμαστε Παοκτήδες, έτσι, είμαστε μόνο ΠΑΟΚ. Βρε, το ότι είμαστε μόνο ΠΑΟΚ με το αγωνιστικό κομμάτι με στο χορτάρι δεν έχει να κάνει. Δεν παίζουμε εμείς γιατί είμαστε ΠΑΟΚ. Ούτε επειδή είμαστε ΠΑΟΚ θα ρίξουμε τη φανέλα και θα κερδίσει τον Ολυμπιακό.
Με κατάλαβες. Ολυμπιακός όταν ερχόταν εδώ σε πληροφορία με τον Κόρσκι, όταν ανεβαίναν στο αεροπλάνο, ξέρεις τι λέγανε. Πού πάτε στη Θεσσαλονίκη, τι θα κάνετε, 3-0. Ναι. Πήγαν λοιπόν στο αεροπλάνο. Ναι, γιγαντά μου, ναι, γιγαντά μου, δεν το λες καλά. Όταν κατέβαινα στο αεροδρόμιο Μακεδονία, κοιτιότανε αναμεταξύ τους οι παίκτες του, του Ολυμπιακού με Κελεσίδη τερματοφύλακα τότε και κάτι Κρητικόπουλους μέσα και κάτι Δελικάριδες και κάτι Μητρόπουλους και λέγανε όταν κατέβαιναν τα σκαλιά για να πάνε στην αίθουσα τέλος πάντων για να πάρουν τις βαλίτσες τους, κοιτιότουσαν στη σκάλα του αεροπλάνου και λέγανε οι γάβροι, ρε εσείς πόσα θα φάμε τώρα την Κυριακή. 4 θα φάμε, 5 θα φάμε, 3 θα φάμε. Με κατάλαβες και το βρακί τους ήταν καφέ πίσω. Πριν που είναι στην Τούμπα. Με κατάλαβες τι γινότανε. Ρε φιλαράκι, αυτό σου λέω εγώ, εμείς αυτή τη στιγμή λέμε. Δεν με, εμένα δεν με διαφέρει ούτε ο Πρίγιοβιτς ούτε αυτό το έτσι. Κάνε μου την ομάδα αυτή, βάλει πιτσιρικάδες. Έτσι, τραυματίσει και ο Βιερίνια, τραυματίσει. Δεν μπορεί να παίξει ρε φίλε. Κολλήσαμε το Βιερίνια, Βιερίνια, Βιερίνια. Μπράβο το παιδί πρόσφερε στην ομάδα. Δεν μπορώ να πω ότι πρόσφερε. Αλλά δεν μπορούμε να βασιζόμαστε τώρα, δεν έπαιξε να μου πει ότι με έκανε τρεις αλλαγές στο 80 τους καλύτερους, τους 60, τους καλύτερους παίκτες, να τους αλαπατήσει εκεί μέσα, να μην σηκώσουν ξανά και βάλει, κατάλαβες. Σταύρακα, ολοκλήρωσε, αλλά... ολοκλήρωσε. Ναι, καλά, πάρει και ένα παοκτσί ακόμα να σου πει ένα φιλάκι. Δώσε, δώσε και τον άλλο τον νεολαίο. Έλα ρε φίλο. Γεια σου ρε τσάκαλε. Τι έγινε ρε μάγκα. Καλά ρε τσάκαλε, ό,τι έγινε ακούστηκε. Εσύ. Τι τρέπει να είσαι έτσι με τον Πάουκ, λες δεν πάει, δεν κάνει. Εφού δεν πάει, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Δεν πάει. Πού θες να πάει και πού θες να πάει. Πού θέλω να πάει, να πάει ένα τίτλο, ρε φίλε. Είμαστε διψασμένοι για τίτλο, δεν είμαστε. Εσύ είσαι ευχαριστημένο δηλαδή που πέρσι ήσουν πρωταθλητή και υπέροχο και φέτο τίποτα. Όχι, όχι. Αυτό λέμε, ρε φίλε. Ευχαριστημένο από κάποιε συμπεριφορέ που του είχαμε είδωλα, τον προπονητή, αυτού όλου του παίχτε. Κατάλαβες. Ναι. Κατάλαβα. Κρατήσαμε στην ομάδα το Βαρέλα, το Μαρέλα, το Μαωρίτσιο, τους κρατήσαμε. Η συμπεριφορά τους δεν ήταν σαν την περσινή. Έτσι. Θέλαν τον μπαμπά τους. Ο μπαμπάς μας και ο μπαμπάς μας και ο μπαμπάς ναι. μας. Και ήρθε ένας προπονητής, ο οποίος ξέραμε τι θα αντιμετωπίσει. Ποιος ο Ιβάν και τι να κάνει ο Ιβάν. Για πες μου τι μπορεί να κάνει ο Ιβάν. Να τους βγάλει δεκάδα. Να σου πω εγώ τι μπορεί να κάνει ο Ιβάν. Τι μπορεί να κάνει ο Ιβάν. Να σου πω τώρα και δεν θα μιλήσεις άλλο. Θα κλείσουμε με αυτό. Ποδοσφαιρικά. Να μην διώξει τον Λουτσέσκου, ρε. Να μην διώξει τον Λουτσέσκου. Και τι θα ήθελες. Να βάζεις κολόφαρδο γκολ κάτω στο Καρισκάκι και να πάρεις πρωτάθλημα. Άντε ρε, πιες κανένα ουίσκι ακόμα να πούμε τώρα. Άσε ρε φίλε. Μίλα για τον Τζόνι Γουόκερ να πούμε. Άσε τον Μπάουξ, παρακαλώ. Μίλα για τα γράδα εκεί πέρα που ψήνεται να πούμε και βγάλετε να πούμε δεύτερη απόσταση. Πώς τα λέτε να πούμε. Άσε τον Μπάουξ, φίλε. Δεν νιώθεις από μπάλα. Άσε με να χαρείς να πούμε στον πόνο μας. Έχουμε την τρέλα μας, έχουμε και τους παλαβιάδες εκεί. Μαζευτήκατε 70χρονοι τώρα εκεί πέρα. Πλακωθήκατε στα τσίπουρα και βγήκατε να μιλήσετε για τον Μπάουξ. Άντε να είστε καλά, καλά να περνάτε τα φιλιά μας. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Έλα, γεια σου, ρε φίλε. Γεια σας, παιδιά. Μια χαρά. Τι γίνατε, ρε, τι πάθαμε, τι κολούμπρο είναι αυτό, γιατί τα σιάνα κάτω σούρα, τι κάνετε, ρε, παιδιά. Τι να κάνω, σου λέω. Από το πρωί ακούω στα ράδια, τι πάθανε, ρε. Τι έγινε, εντάξει. Πώς τα έκανα, μαυρώσαν όλα 2-3 χρόνια, ήταν καλά, τώρα όλα είναι. Όχι, και πάλι είναι καλά, γίνανε λάθη να διορθωθούν. Τώρα δεν κοιτά. Τάσο. Έλα. Γιώργος από η Μαθία είμαι. Γεια σου, ρε Γιώργο. Δες το site σε παρακαλώ και δες τι βγάζει ο Ολυμπιακός. Το παίζει Παρθένα τώρα. Ο Ολυμπιακός μιλάει για παράγκα και για κλιματικές ενέργειες. Ναι. Παρθένα δεν ήταν ποτέ. Τα το παίζει, διάβασε αγόρι μου. Εγώ παίρνω στο site Πάου 24 ναι. και διάβασε το τώρα το κατέβα. Τι να διαβάσω ρε φίλε, να σου πω και κάτι. Τι με νοιάζει με Ολυμπιακός. Αυτοί δεν έχουν το θεό τους ρε. Ναι, ακαλακατέψαν καλά και τους φιλάδους. Γιώργα ρε, τι με νοιάζει με Ολυμπιακός ρε φίλε. Εγώ τον Ολυμπιακό. Άλλο σε λέω. Και εγώ άλλο σου λέω. Δεν με νοιάζει ο Ολυμπιακό. Εμένα με νοιάζει το... να το ξεπατώσω εμένα... τον Ολυμπιακό. Αν το ξεπάτωνα εγώ τον Ολυμπιακό και δεν του έδινα πάτη. Ναι, ναι, άκου ναι, λίγο ναι. Ρε. Περίμενε ρε, με τα ροδάκι να σου. Περίμενε. Αν το ξεπάτωνα εγώ και φέτος τον Ολυμπιακό και τον κέρδιζα και του έπαιρνα το πρωτάθλημα, θα του γκρέμιζα και το μαρινάκι. Θα τον μπαίνανε με τις πέτρες εκεί στο λιμάνι. Με κατάλαβε. Τα λάθη όμως του ΠΑΟΚ, τα οποία λάθη ποια είναι. Άμα θα κάνει ένα λάθος. Ο καθένας και είναι 5 άτομα, δεν είναι ένα το λάθος, είναι 5. Ρε παιδί μου, κατάλαβες, θέλω να πω. Ναι, εγώ κατάλαβα τι θες να πεις. Α, μπράβο. Λοιπόν, γιατί θα την γλιτώσει, δηλαδή τώρα ο Μαρινάκης. Σίγουρα. Δεν είναι υπόδικος. Σίγουρα. Δεν έχει δικαστήρια. Δεν θα τον πειράξει κανείς. Κανείς δεν θα τον πειράξει το Μαρινάκη, εγώ στο λέω. Ναι, ρε παιδί μου, θα δικαστεί, λέω. Ας περιμένουμε. Ναι, φίλε. Ας περιμένουμε. Εγώ να σου πω τώρα κάτι, γιατί κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Αέρα θα του τα κάνουν.
Θα πάρουν φόρα από το Χορτιάτη και θα τα κάνουν αέρα, αγόρι μου. Λίγο παιδιά να ηρεμήσουμε. Αυτή είναι η αλήθεια, δυστυχώς. Μακάρι, μακάρι να βγουν ψεύτες. Να κάνουμε εμείς τη δικιά μας ομάδα. Ναι. Ακούω ναι. Ο Γιωργάκης και ο Γιωργάκης και ο Ιβάν. Και ο... Ναι. Ποιος είναι ο Ιβάν και ποιος είναι ο... Δεν τρέπονται λίγο. Μια χαρά είναι η οικογένεια της Αυγής. Όλα τα ράδια τα πήραν σβάρνα, ρε Παουξίδες, από το πρωί. Από τον Τσοτσορό που ακούω μέχρι τώρα, αυτή την ώρα. Καλά δεν ξέρεις, Γιώργο, ότι όταν... Τροφή, ρε παιδιά, τροφή μας, ρε. Κάτσε, ρε Γιώργο. Εμείς δεν είμαστε Σαββίδης. Εμείς ΠΑΟΚ είμαστε. Σίγουρα. Κάτσε, δηλαδή, τι, κάτσε, δηλαδή εσύ ευχαριστήθηκες με αυτήν την ομάδα φέτος. Όχι. Τότε δεν πρέπει να κάνουμε καλοπροαίρετη κριτική, να φτιάξουμε πέντε πράγματα. Ποιος είναι στο τιμόνι. Εγώ δεν είμαι στο τιμόνι του ΠΑΟΚ. Ούτε ο Νίκος ούτε εσύ. Καλοπροαίρετη δέχομαι. Καλοπροαίρετη δεν μιλάμε, ρε φίλε. Δεν κράξαμε. Δεν μιλάω, ρε. Δεν μιλάω για εσάς, ρε. Ναι. Άκουσες τι είπε... το πρωί, τι γίνεται, τι λένε. Ναι, άκουσες τι είπε ο Νίκος εδώ στην εισαγωγή του. Έχει ο Νικόλας και λέει κάτι αλούμπες, κάτι αλούμπες. Τέλος πάντων, έγινε. Έγινε, άντε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Η κριτική πρέπει να γίνεται σε κάποια πράγματα για να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη. Αλλά προς Θεού δεν λέμε πάρτε τις πέτρες και ορμήξτε να πούμε στην οικογένεια του Σαββίδη. Δηλαδή δεν πρέπει τώρα. Είναι πρέπει... ευεργέτες για τον ΠΑΟΚ και πρέπει φυσικά να τους στηρίξουμε. Και πέντε λάθη που θα κάνει ο Γιώργος, γιατί έχει και το νεαρό της ηλικίας και μπορεί να είναι και λίγο. Γιατί και εμείς σε αυτή την ηλικία ήμασταν πιο παρορμητικοί, να βγάζει και σκούπες και μαγιά του, ρε εσείς. Βγάζει και σκούπες και λέει Νίκο, σκούπα. Εμένα δεν με φοβίζει το νεαρό της ηλικίας. Ξέρεις τι με φοβίζει. Τι. Η δίπλα του. Οι συμβουλάτορές του. Ρε, και πέντε λάθη θα κάνει. Οι συμβουλάτορές του με φοβίζουν. Να σου Νίκο, πόσα χρόνια είναι η οικογένεια της ηλικίας στον ΠΑΟΚ. Εφτά. Εφτά. Στον όγδο. Στον όγδο. Στα οχτώ χρόνια λοιπόν έχουν κάνει δύο βαγόνια λάθη. Διορθωθήκανε. Καλά. Από πού διορθωθήκανε. Από το να γυρίσει κάποιος να τους πει: κοίταξε να δεις, εγώ εσένα σε έχω πολύ ψηλά. Αλλά δες λίγο, εκεί έχεις κάνει ένα λάθος. Θα σου πει: δεν έχω κάνει λάθος γιατί είναι περήφανη και δεν θέλω να το παραδεχτώ. Ποιος θα το πει αυτό, Νίκο. Το βράδυ, εμείς. Το βράδυ όμως θα πάει να κοιμηθεί. Εσένα δεν έχει όμως συμβουλάτορα. Όχι, εμένα με έχει να. Ούτε θα ακούσει την εκπομπή αυτήν. Ξέρεις γιατί. Γιατί θα την κρύψουν αυτή την εκπομπή. Εδώ κρύψαν άλλα πράγματα. Θα την κρύψουν, Νίκο, αυτή την εκπομπή. Όταν εγώ απευθύνθηκα για ένα θέμα. Με κατάλαβες. Και δεν θέλω να το κάνουμε επέκταση. Ξέρω, κατάλαβα. Εγώ το έζησα, κύριο Μπούλες. Το ζήσαμε μαζί. Δεν έφτασε ποτέ. Δεν έφτασε ποτέ εκεί που έπρεπε γιατί μπήκανε κάποιοι άνθρωποι και το βουλιάξανε. Ναι, με άνανδρο τρόπο, που δεν ταιριάζει στον ΠΑΟΚ. Που δεν ταιριάζει στον ΠΑΟΚ. Ήταν τέλος πάντων μια περίπτωση διαφορετική. Να μην επεκτάθουμε. Τέλος πάντων, να μην επεκτάθουμε. Αλλά θέλω να σου πω το εξής, Τάσο, ότι αν εμείς κάνουμε μια καλοπροαίρετη κριτική και δεν λέμε παιδιά λιθοβολήστε τους και τους λέμε ότι παιδιά ξέρετε τι, τρία χρόνια όταν κάνεις, όταν παίρνεις ένα νέο προπονητή, μην τον κάνεις τρία χρόνια κλειστό συμβόλαιο, κάντον ένα συν ένα συν ένα. Έτσι. Αν το πεις αυτό το πράγμα, δεν το βρίζεις. Του λες ότι, ξέρεις τι, αυτό που έκανες ήταν λάθος. Κάν το έτσι για να μην έχεις αυτόν εδώ πέρα που εγώ στο λογαριασμό μου τον αποκαλώ όπως τον αποκαλώ, στο προσωπικό. Εδώ πέρα δεν θα πω τίποτα, ας πούμε, γιατί είμαστε στο ράδιο και σέβομαι και το ακροατήριο και σέβομαι και κάποιους που μπορεί να μην το λένε ότι φταίει για όλα. Και έχεις αυτόν εδώ πέρα τον άνθρωπο να κάθεται πάνω σε ένα συμβόλαιο και financial fair play από τη μία, 3 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο τριετές κλειστό. Ποιος θα του κάνει τριετές κλειστό συμβόλαιο, θα του συμβουλέψει τον αυτό να το κάνει. Αυτός που θέλει να οικονομήσει. Αυτός που θέλει να οικονομήσει. Άρα λοιπόν, αν είσαι άνθρωπος που δεν γνωρίζει από εδώ σφαίρα, έχεις τα μπικικίνια και τα χώνεις και έχεις λαθασμένους συμβουλάτορες διπλά που δεν αγαπάνε το σύλλογο αλλά την τσέπη τους, αυτά τα αποτελέσματα θα έχεις. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι. Γεια σου, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Σε κάποια πράγματα συμφωνώ και με τον ένα και με τον άλλον, σε κάποια άλλα διαφωνούμε. Εντάξει, αυτό είναι οπαδική υγεία, αδερφέ. Ναι, το ξέρω. Και μου αρέσει που λέει ο φίλος που λέει ο Νίκος ότι ναι, θα κάνεις κριτική ωραία, αλλά όχι ρε φίλε Πετροπολιτό να πούμε. Έτσι, βέβαια. Μα αυτό το είπαμε από, από το πρώτο δευτερόλεπτο της εκπομπής, αδερφέ. Απλά, αν κάτσουμε να σκεφτούμε λίγο, τελειώνει, πες πως είναι τώρα ο Μάριος, έχουμε πάρει τον double, θέλω, εντάξει, πέρσι. Τι λέγαμε, ότι την επόμενη χρονιά θα μπορούσαμε να πάρουμε έτσι απλά εύκολα το πρωτάθλημα. Ειδικά με το που βγήκε η Νέα Δημοκρατία, τι λέγαμε. Όχι, δεν θα ήταν εύκολο, θα ήταν. Και δεν θα αφήσει ο άλλος με τίποτα, και το είπες και μόνος. Δεν θα αφήσει ο άλλος με τίποτα να μην το πάρεις. Είπες, και ο Μάρακα είναι έχει. Με τους μία με αυτά θα βρεις έναν τρόπο γιατί είναι τόσο. Γκαρδάση, το όνομά σου πώς είναι. Το όνομά σου. Κωνσταντίνε, δηλαδή όσο είναι η Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα.
Ελπίζω να μην ισχύει αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι, φίλε, δεν παίζει ρόλο ποιο είναι στην κυβέρνηση. Αν έχει καλή ομάδα, κάνει σοβαρές επιλογές, θα πάρει το πρωτάθλημα και α είναι και ο Πατακός, α είναι και ο Στάλιν. Όποιο και να είναι. Εντάξει. Λοιπόν, ο ίδιο είναι πει στην αρχή που είχε έρθει ότι αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα, ποτάσχημα δεν πίνουν την Μπαρσελόνα. Θυμάστε όταν φέρουν την Μπαρσελόνα, θυμάστε που το είχε πει. Όταν πρώτο ήρθε, τα πρώτα χρόνια. Ναι. Το θυμάστε που είχε κάνει δήλωση. Ο ίδιο ο Σαββίδη και την Μπαρσελόνα φέρνει τώρα που τα θυμάμαι δεν παίρνει. Έκανε σιγά σιγά. Το θυμάμαι, φίλε, το θυμάμαι. Αν μπράβο. Και σιγά πήρε το πρωτάθλημα. Τώρα γίνονται και άλλε κινήσει. Μπορεί να μην τι μαθαίνουμε όλε. Φαίνεται όμω ότι γενικά τα λάθη του μαθαίνει. Αργά μαθαίνει. Είναι αυτό που σου λέει, που είπα δεν πριν. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος έτσι και να μην μαθαίνει. Και ο γιος να μην μάθει θα τον βοηθεί καταλάβει. Είναι. Απλά είμαστε παοξίδες, δεν έχουμε υπομονή, θέλουμε να σηκώνουμε τα πάντα και αυτό δεν γίνεται όμως, παιδιά. Εμένα... Δεν μπορεί να είσαι τρία χρόνια στα κόκκινα. Εμένα ξέρεις τι μου έμαθε η διοίκηση αυτή της οικογένειας Σαββίδη. Και εγώ δεν έχω ούτε... Ούτε like δεν έχω κάνει σε αυτούς σε λογαριασμό τους και τα λοιπά. Όχι να ξέρω κανένα. Να έχω υπομονή. Γιατί με αποστομώσανε πολλές φορές και με τις επιλογές που κάνανε ότι το κάνανε γιατί αποσκοπούσαν να φτιάξουν μια ομάδα. Τελικά το κάνανε. Εγώ μπορεί να ήμουν από αυτούς που γκρίνιαζα, έβριζα, φώναζα και τα λοιπά. Μπορεί να είχα χίλια δίκια, αλλά στο τέλος έμαθα να κάνω υπομονή και να μην μιλάω. Και ακόμα και με αυτόν εδώ πέρα που εγώ θα να το πω. Σερβιτόρο τον αποκαλώ γιατί είναι με άσπρο πουκάμισο και μαύρο παντελόνι και κάθεται στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Κάνω υπομονή και λέω ότι η διοίκηση που τον κρατάει αφού δεν τον έδιωξε το Γενάρη, καλά κάνει και τον κρατάει για να τελειώσει τη σεζόν και να πει ότι εμείς είμαστε νοικοκυρέοι. Κρατάμε αυτόν τον άνθρωπο, ξέραμε ότι η αποτυχία είναι δεδομένη μετά από ένα σημείο, αλλά εμείς δεν αλλάζουμε εύκολα και θα χτίσουμε κάτι καινούριο. Μπορεί ήδη να το έχουν στα σκαριά. Εμείς αυτό που κάνουμε σαν παοξίδες δεν πρέπει να αναστηρίξουμε την ομάδα και πόσο μάλλον τον πρόεδρο. Φυσικά. Ένα τέτοιο πρόεδρο φυσικά. Που δεν είχαμε ποτέ. Παρακαλούσαμε να έρθει ένα τέτοιος πρόεδρος στον ΠΑΟΚ μας. Λέγαμε αν έχει σχέση με την Αθήνα να έχει φράγκα, να αγαπήσει την ομάδα, να μην έχει ανάγκη τους κάτω. Δεν τα λέγαμε, τα ζητήσαμε. Τα λέγαμε και έγινε και πράξη. Και τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε. Και έγινε και πράξη. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε λίγο υπομονή γιατί βλέπεις ότι μαθαίνει. Μαθαίνει. Μια χρονιά δεν τα κατάφερες. Φυσικά. Θα ήταν ήδη δύσκολο να τα καταφέρεις. Τρία χρόνια. Πήγε στα κόκκινα. Εδώ δεν έχεις πάει τρία αντάποφη. Με την ήπια βία, με τα κολάρα, με τον μπαίνω, δεν μπαίνω, ένα μηδέν, 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 μπαίνω και ξέρω εγώ. Τρία ντάμπλ έχασες. Δεν μπορείς το κάνεις με κανέναν άλλον αυτό. Και με πόσους βαθμούς μείον, φίλε, έτσι. Βέβαια. Και όχι κάθε χρόνο μείον. Έξι χρόνια συνεχόμενα παίρνουμε μείον, αν το καταλάβατε. Και από ειδική βαθμολογία μείον και ό,τι μπορεί να φανταστείς. Και κάθε χρόνο πρωτάθλημα. Ξέρεις που φτάνει η κατάσταση είναι ότι και αυτή η ομάδα έσκασε και θέλω να πω κάτι. Έσκασε. Και θέλει αλλαγή η ομάδα. Και θέλω αλλά να ήθελε τα ακούσει, και από το καλοκαίρι. Άκουσε με κι εσύ να τα, να τα ακούσει και η διοίκηση. Μη μας ξεκρεμάτε από το κάνδρο της καρδιάς μας και της ψυχής μας αυτούς τους παίκτες γιατί θα τους αγαπάμε για πάντα και μπαίνει στο στόμα του κάθε άμπαλου ο κάθε ποδοσφαιριστής από αυτή την ομάδα που πέρσι έφερε ένα double. Μην τους ξεφτιλίζετε. Αν νομίζετε να κάνει με το πώς σκέφτεται το κάθε παοξής. Άμα ακούς το ποιον άνε και δεν φλερτάρεις αυτά που ακούς και που βλέπεις. Συγγνώμη ρε φίλε, συγγνώμη, πρέπει δηλαδή να ακούς κάποιον για να δεις ότι ο Μπίσεσβαρ είναι σαν ανάπηρος φέτος και τον ξεφτιλίζεις. Μην τον ανανεώσουν το συμβόλαιο άλλο. Μην τον ανανεώνεις. Αυτό λέει ο Νίκος Γκαντάσιμος. Και άστο να φύγει για να το θυμάμαι πάντα. Πότε τον ανανεώσουν. Ως ζωγράφο μέσα στο γήπεδο. Όχι ως υπερπαρήτη. Κάτσε να πούσουμε λίγο. Μια που αναφέραμε τώρα τον Μπίσεσβαρ. Πες αυτό και κλείσε. Πριν το καλοκαίρι. Ανανεώθηκε πριν τη χρονιά, σωστά. Ναι, σωστά. Δεν ανανεώθηκε μετά την καινούργια χρονιά. Σωστά. Σε το πρόγραμμα και ανανεώθηκε. Έτσι. Ανανεώθηκε τώρα το Δεκέμβριο. Έτσι. Όταν έπαιξε στα δυο μάτς με τον Άγιαξ, τι έλεγες. Σου βγάζει τη χρονιά ο πίσω βέβαια δεν τη βγάζει. Με τον Άγιαξ. Με τον Άγιαξ μόνος του πόντες να το πάρει το μάτς. Ξετρελάθηκα, ζαλίστηκα. Μετά... Άρα πώς να πεις όμως αυτόν τον άνθρωπο μην τον ανανεώνεις. Γίνεται. Άλλο τι έγινε μετά. Τέλος πάντων για να πει κανένας άλλος θέλει υπομονή. Αγαπητέ τον ΠΑΟΚ, μην βιάζεστε. Σίγουρα δεν είναι έτσι πως τα θέλαμε, αλλά δεν είναι και η ίδια ομάδα φίλο όπως είπες με πέρσι.
Εντάξει, φίλε, και δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι όταν μένουμε άτυπη μετά από τα μπλε. Δεν γίνεται να μην κάνουμε κριτική. Δηλαδή, εμείς που κάνουμε τώρα κριτική και λέμε 10 πράγματα και εγώ και εσύ και ο Νίκος δεν αγαπάμε τον ΠΑΟΚ. Βρε, εννοείται. Και θα κάνει τη δικιά σας, αλλά μην λιδωρείτε τους παίκτες και τον προπονητή. Έγινε. Ακόμα και αυτή τη στιγμή είναι προπονητής. Δεν τους λιδώρησε κανείς, αδερφέ, τουλάχιστον εδώ. Να σε καλά. Δεν μιλάω για σένα προσωπικά. Ναι, Καρτάση μου, να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα κάνουμε το διαλυματάκι. Έχει δύο γραμμές, αλλά δεν γίνεται, παιδιά. Δεν κάναμε το 9.30. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε το διάλειμμα το 10. Αν θέλετε, περιμένετε. Ζητάω συγγνώμη. Αν θέλετε, κλείνετε και ξαναπαίνετε σε 5 λεπτάκια. Εντάξει, πρέπει να κάνουμε break οπωσδήποτε. Λοιπόν, διάλειμμα 4-5 λεπτάκια και επανερχόμαστε 23-10, 2-87 και 3-8. Όσοι στην αναμονή, αν θέλετε, περιμένετε. Αν θέλετε, κλείνετε και ξαναπαίνετε. FM και ενό σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54-222 0,62 αναμήνυμα. Έτσι, να πούμε ότι το Λίμπερο ακούγεται στο δεύτερο και τρίτο πόδι, στο στριμωνικό κόλπο, στην Καβάλα και στη Βόρεια Θάσο μέσω Space 92,2 και στη Δράμα μέσω Radio Sound 93,8 των FM. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Τι έχεις φτιάξει, ρε φίλε? Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αυτό είναι από τις παλιές σας πρώτες πτήσεις που κάναμε με τον Γρηγόρη το Άτομο, με τον Γιάννη τον Παναγιωτήδη. Χαιρετίσματα στον Γρηγόρη και στον Γιάννη. Έτσι. Με τα καλά μας τα φιλαράκια. Εντάξει, είπα να το βάλω λίγο γιατί σήμερα είναι ασπρόμαυρο το φόντο εδώ τη εκπομπή. Ξέρεις τι παθαίνω τώρα που τα ακούω όμως? Δηλαδή πιο πολύ απ' όλα, ρε φίλε. Με αυτή την κατάσταση με τον κορονοϊό μου έχει λείψει τούμπα. Δεν σου έχει λείψει? Πιο πολύ απ' όλα. Δεν σου έχει λείψει, ρε φίλε. Το λες και τα κρίζεις, βλέπω. Είναι. Μπορεί να σου λείπουν όλα. Να σου λείπουν φίλοι, τσίπουρα εκείνη την περίοδο. Αλλά τώρα που δεν μπορούμε να πάμε και στο γήπεδο, είναι το κάτι άλλο. Να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα στο Διόνυ ο Αττικής, που μας ακούει η καλή μας φίλη ακροάτρια η Μέρη. Πάρα πολλά χαιρετίσματα έτσι εκεί. Και σε όλα τα παοξάκια που μας ακούνε στην ασπρόμαυρη Αθήνα, να πούμε έτσι. Γιατί μας ακούν και πολλοί φίλοι από το Πανελλήνιο. Ναι, να πούμε εκεί. Και στο Club Άγου Μελβούνης θέλουμε πολλά χαιρετίσματα. Στο Μιχάλη τον Παπαδόπουλο. Σε όλη τη Γερμανία, στα παοξάκια εκεί της Γερμανίας. Σε όλη την Αμερική, σε όλα τα παοξάκια. Εντάξει. Τα φιλιά μας σε όλους σας. Λοιπόν, έχει τρεις γραμμές, Νικόλα, να πάρουμε λίγο. Να σου πω κάτι. Θέλω να στείλω κι εγώ. Ναι, πες. Τα χαιρετίσματα από ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα του Παύλου Γκαρσία, η οποία είναι πρωταθλήτρια για άλλη μια χρονιά. Γίνεται μεγάλη δουλειά. Και το ότι ένας προπονητής διαπρέπει εκεί δεν πάει να πει ότι θα ανέβει στην πρώτη ομάδα. Από τη στιγμή που κάνει ένα καλό έργο εκεί και μπορεί να σου βγάζει για 10 χρόνια ταλέντο, θα πρέπει να παραμείνει εκεί. Ναι. Γιατί αυτό το κάνει καλά. Μάλιστα. Συμφωνώ. Θέλω να πω για το φίλο μου το Σάκη το Δράκο, παλιός Τεσσεράκιας, αδελφός. Ο Σάκης είχε πολύ δίκιο για τον Τζόλι. Είχε πολύ δίκιο για κάποιους παίχτες οι οποίοι παίξανε και επειδή είναι παλικάρι το οποίο παρακολουθεί όλα αυτά τα παιχνίδια που γίνονται στην ΚΑΠΑ 19, στην ΚΑΠΑ 20 ας πούμε, γιατί είναι κάτω από 20 χρονών τα παιδιά, και μιλάει ώρες με πολύ στόμφο ότι εκεί έχει παιχταράδες. Μάλιστα. Και θα τρίβεται τα μάτια σας. Έχει δίκιο. Ναι. Δεν υπολογίζουμε ανατζαρέως όμως, δυστυχώς ο φίλος μας ο Σάκης. Να είναι καλά όπου είναι. Λοιπόν, πιστεύω μας ακούει. Πάμε. Α, ναι, τα φιλιά μας τότε στο Σάκη. Καιρό έχουμε να το πάρουμε μάτι. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, ρε παιδιά. Για χαρά. Καλησπέρα. Έλα, πούστη, πότε θα μιλήσω. Έλα, ρε κατσίκη, εσύ είσαι, μη βρίζεις. Εσύ είσαι. Έλα, ρε παιδιά, καλησπέρα. Μη βρίζεις, ρε κάτσικο, στον αέρα έβρισες. Έλα, πάμε, λέγε. Έλα, Γερμανία, Παοκάρα, Βεσφαλία. Ω, Βεσφαλία. Εκεί σας βάλανε και σε καραντίνα. Τι καραντίνα έγινε, καλή, φίλε? Όχι, αδερφέ, μια περιφέρεια. Από μια βιοτεχνία κρέατος, όλα είναι ελεύθερα. Τα παόκια κυκλοφορούν ελεύθερα στους δρόμους. Εμείς κυκλοφορούμε παντού. Πού είναι η Βεσφαλία, λοιπόν, ψηλά, χαμηλά, κέντρο, πού είναι? Θυμάσαι? Ντόρτμουντ, εντάξει. Ωραίος. Εκεί που τους χρήσαμε το σπίτι. Εκεί που δεν μπορούν να πάρετε χαρά ούτε αυτοί που είδε στη συνοικία. Είχαν και φανέλα μετακομίσει και κλαίγανε μαζί. Ναι. Λοιπόν, μάγκες, εδώ ακούτε να σας πω. 90%
των Ελλήνων εδώ απάνω που είμαστε εμείς είναι παοξίδες. Έχουμε πολλούς συνδέσμους. Λοιπόν, ανελιπώς βλέπουμε την ομάδα σε ελληνικά μαγαζιά. Τα ξέρω καλά, φίλε. Έχω την αδελφή μου 22 χρόνια, 23, πόσο είναι στο Μόναχο. Είναι, ναι. Έχει πολύ πάγο, όλη η Γερμανία. Ναι. Εδώ πάνω ειδικά η Πασφαλία, το 80% αδελφέ είναι Βουκουρλαδίτες. Έχει από Σέρες, έχει από Δράμα. Εσύ από πού είσαι? Παντού, όλοι χώρες. Εγώ είμαι από Αλεξάνδρεια. Από Αλεξάνδρεια. Καταλώς. Α, Γιδά. Ποιο, από χωριό ή είσαι από Αλεξάνδρεια? Από χωριό είμαι, από χωριό. Ποιο χωριό είσαι? Πρέπει να το πω, Άμα θες, φίλε. Κάθε μέρα είμαι... εκεί ήμουν και σήμερα. Αδερφέ, είμαι από το παλαιοχώρι Μαθίας. Είναι δίπλα στην Αλεξάνδρεια. Ωραίος. Ναι. Το ξέρω, εγώ έχω συγγενείς και στο Ισί. Υπήρξε συμπαίκτης και με πολλούς παίκτες που κάνουν καριέρα και σε Άλφα Εθνική και σε Εθνική Ελλάδος. Δεν θέλω να πω ονόματα. Έχει ομαδάρες τοπικές, έχει ομαδάρες η Αλεξάνδρεια. Έχει ταλέντα που άμα πάνε θα τρίβουν τα μάτια. Γερμανίας, πάρτο. Πάρτο, Μαγιά μου που με πάωξεις, μαγιά μου. Και το δικεφαλαίτο έχουμε στην καρδιά μου. Και το δικεφαλαίτο έχουμε στην καρδιά μου. Μαγιά μου που με πάωξεις, μαγιά. Έλα ρε γίγαντα. Έλα γόρι μου. Λοιπόν, εγώ να σου πω, η ομάδα του χωριού μου, όντως ο φίλος έχει δίκιο, είναι κατατοπισμένος και ενημερωμένος. Η ομάδα του χωριού μου είναι της Παλαιοχωρίου. Οι Δρυφείς είναι από τις πιο παλιές ομάδες του Ερεθνικού Ποδοσφαίρου στην Μαφία. Ναι. Από εκεί ξεκίνησε ο Βασίλης ο Τσάρτας. Αχ, Παναγιά μου. Αχούλα. Ναι. Είχα την τύχη να είμαι συμπαίχτες, μιας και χωριανή και πολλά άλλα παιδιά. Και από την Αλεξάνδρα και από τη γύρω περιφέρεια που κάνουν καριέρα. Θα σου πω κάτι τώρα και θέλω να μου το επιβεβαιώσεις εσύ που ήσουν από εκεί. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδριας έχει πολύ μαύρη φλέβα μέσα του. Ναι. Αλλά έχει μια οικογένεια η οποία έχει μαύρη φλέβα. Είναι γύφτη, τσιγκάνη κτλ. Αλλά είναι παιχταράδες. Είναι καμιά 7 άτομα. Είναι παιχταράδες. Αλλά άμα δεν έχουν μυαλό στο κεφάλι, είναι αλήθεια αυτό? Για να μπορέσουν να γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Η συγκεκριμένη ομάδα του ΠΑΟΚ Αλεξανδρίας, γενικά εκεί η Ρωμά, ναι. Να μην τους λέμε, αλλιώς δεν κάνει. Δικοί μας άνθρωποι. Επειδή τη χάνει με το... Ναι, και επειδή τη χάνει με τον πρόεδρο, τον ενεργεία πρόεδρο αυτή τη στιγμή του ΠΑΟΚ Αλεξανδρίας, να είμαι πολύ φιλός. Ναι. Όντως έχουν οι άνθρωποι πολύ ταλέντο. Πάρα πολύ ταλέντο. Παιδιά, μιλάμε για Βραζιλία. Ναι. Όταν λέω για Βραζιλία. Παντού έχουν ταλέντο. Ναι, απλά θέλουν να μπουν. Δεν είναι εύκολο να μπουν σε πειθαρχικά καλούπια. Αυτό μου λένε και εμένα. Κάνε ένα επίλογο, αδερφέ, γιατί έχει και άλλους φίλους να μιλήσουν. Ναι, λοιπόν παιδιά, να μην κρατάμε τώρα, μην λέμε τα τέτοια. Εντάξει. Εγώ λέω να σταματήσουμε την κρίνια, όλοι αγαπάμε την ομάδα. Όλοι μα όλοι, δεν υπάρχει ΠΑΟΚΣ πιστεύω που να μην αγαπάει την ομάδα. Πονάμε όλοι μας, αλλά πρέπει την οικογένεια στα βίδια αδέρφια να την φυλάμε σαν κόρη οφθαλμού. Εάν... Κοίτα λίγο, αδερφέ, συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη. Έχεις δίκιο σε όλα, αλλά και η οικογένεια Σαββίδη πρέπει να μας ανταμείβει ηθικά σαν οπαδούς, διότι έχει πάρει ένα κάρο επιχειρήσεις. Και αυτό σωστό. Ο κύριος Ιβάν Σαββίδης και το επιτελείο του, που τον εκτιμούμε, το σεβόμαστε και το χειροκροτούμε γιατί μας έφερε τον ντάμπλ, το πρώτο στην ιστορία μας. Εντάξει, κάνει ό,τι κάνει, τον ευχαριστούμε, χίλια ευχαριστούμε, σίγουρα τον εκτιμούμε. Αλλά δεν βάζει μόνο λεφτά στον πάγκο ο κύριος Σαββίδης. Παίρνει και όλα ο κύριος Σαββίδης από τον πάγκο. Να σου πω ένα παράδειγμα. Και παίρνει και το Πόρτο Καράς
που το πήρε τώρα, αντί να το πάρει ένα χι ποσό, να σου πω 400 εκατομμύρια, το πήρε 250, αδερφέ. 209. Το πήρε 200 εκατομμύρια, σου λέω. Δεν έβγαλε 150. Αν δεν ήταν στον πάγο, θα το έπαιρνε. Εκεί μεσολόβησε τα λέμε, ρε παιδιά, λέμε. Κοιτάξτε λίγο, παιδιά. Κοιτάξτε, συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη λίγο. Ο ΠΑΟΚ είναι ιδέα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ούτε ο Ιβάν Σαββίδης, ούτε ο Γιώργος Σαββίδης, ούτε κανένα Σαββίδης. Σεβόμαστε, εκτιμάμε, αναγνωρίζουμε, αλλά πρέπει και να ξέρουμε και τι λέμε. Έχει γίνει όμως Τάσο και αυτός. Εντάξει, όμορφα και ωραία. Έχει γίνει και αυτός ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι ένας από εμάς. Ναι, μαζί σου. Και αν κάνουμε σήμερα και άλλες εκπομπές και μιλάμε και λέμε και κάτι παραπάνω, το λέμε από αγάπη καλοπροαίρετα για να φτιάξουμε τα πράγματα. Και μόνο. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε, εμείς είμαστε ανιδιοτελείς άνθρωποι εδώ πέρα. Δεν είμαστε συμβουλάτορες κανενός. Ούτε διατηρούμε κανένα site ή καμιά εφημερίδα. Και πρέπει να δώσουμε. Ναι. Να τελειώσει ο φίλος και ναι. Να σου πω. Λέγε. Λοιπόν, να τελειώσει λίγο από την γραμμή, ένα τελευταίο. Λοιπόν, να σου πω. Εγώ δεν λέω ότι όντως ο μεγαλομέτωχος μέσω ομάδας πήρε δουλειές. Έτσι, εννοείται. Καλά έκανε. Ένα καλά εξηγήθηκε. Και το άλλο και τα δύο. Και δηλαδή μπράβο, το καλά αλλά κάνει και γίνεται. Να πάρει άλλες τόσες ο άνθρωπος. Τι γίνεται, ρε φίλε. Τι γίνεται. Εγώ καταρχήν δεν πιστεύω ότι φταίει η φίλε αποκλειστικά προπονητής. Τον έχουμε ρίξει λάθος στην πυρά. Γιατί άμα μιλήσουμε ποδοσφαιρικά, ρε Τάσο, βάλε από την αρχή της χρονιάς πόσες ατυχίες έχει ο άνθρωπος όσο αφορά με τραυματισμούς. Ναι. Με το ένα, καλά, με κλείσε να τα πουν οι άλλοι, είπες πολλά. Κλείσε. Κλείσε. Φιλιά, τα φιλιά μας στη Βεσφαλία. Λοιπόν, ναι, το σκύλι το μαύρο. Εκπομπή έκανε. Λοιπόν, να σου πω το εξής. Ναι. Στο πρόσωπο του Ιβάν Σαββίδη έχουν ευεργετηθεί και άλλοι πολλοί που αξίζουν να ευεργετηθούν μέσα από τον ΑΣ ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί προσφέρουν. Πώς το λένε, προσφέρουν έργο. Ναι. Άνθρωποι όπως είναι ο Χάρης Ομάλιος, ο οποίος είναι στην πυγμαχία και το τμήμα διαπρέπει. Σωστά. Είναι ο Βασίλης ο Αγγελίδης στο γυναικείο τμήμα μπάσκετ. Δεν τα ξέρω αυτά τα ονόματα και καλά κάνεις και τα λες. Υπάρχουν όμως και πασίγνωστα ονόματα τα οποία έχουν αποτύχει με λαδασμένες επιλογές δίπλα στον Ιβάν Σαββίδη και ακόμα βρίσκονται εκεί. Λοιπόν, αυτά, τα αυτά θέλουμε λίγο να προσέξουμε να σας πω και κάτι. Σας είπα κάτι προχθές. Ο ΠΑΟΚ για να καταφέρει να παίρνει συνεχόμενους τίτλους πρέπει και στο επικοινωνιακό να γιγαντωθεί. Τι εννοώ? Ότι όποιος είναι μέσα στον ΠΑΟΚ, μέσα στη διοίκηση, μέσα στην οικογένεια, μέσα στον οργανισμό, μέσα στα ΜΜΕ που αφορούν τον ΠΑΟΚ, πρέπει να μυρίζει ΠΑΟΚ απλά. Πρέπει να είναι ΠΑΟΚ απλά. Αυτά τα παιδιά λοιπόν που σου λέω. Με κατάλαβες? Δεν πρέπει να είναι Παναθηναϊκός. Ναι. Δεν πρέπει να είναι ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένας Ολυμπιακός. Εγώ αυτά ευτυχώς. Που σου λέω, αυτά τα παιδιά είναι όχι μόνο ΠΑΟΚ, είναι παιδιά που τους έχω γνωρίσει στο οπαδικό κομμάτι. Ναι. Τώρα μου διαφεύγει το όνομα του φίλου του που είναι στο γυναικείο τμήμα Hardball, το οποίο είναι πρωταθλήτρια ομάδα εδώ και 2-3 χρόνια. Μαζί είχαμε πάει Πράγα το 2003. Ο δικός με διόρο... Άντρα, Δημήτρης θα το πεις. Ο Δημήτρης, Δημήτρης λέγεται. Okay. Με διόροφο Πούλμαν, οπαδί που φάγαμε χιλιόμετρα, φάγαμε κρύο, μείον 14 εκεί πέρα για να πάμε στην άλλη άκρη. Τότε για να περάσεις έπρεπε να δώσεις 8 κούτες Johnny Walker και πολλά, και 30 πολλά κιλά τσιγάρα. Και πολλά δολάρια. Και πολλά δολάρια για να περάσει την Ελληνική Ιουγκοσλαβία. Με τα ζάσταβα τότε σταματούσαν. Έτσι πάθαμε όταν πήγαμε Ιταλία. Όταν πήγαμε Γενέβη. Ναι. Ναι, αυτό πάθαμε. Έτσι ταξιδεύαμε. Αυτά τα παιδιά λοιπόν είναι στα τμήματα τα αεραστεχνικά, προσφέρουν έργο και μέσω Θανάση Κατσαρή και Ιβάν Σαββίδη είναι καλό αυτά να στηριχτούν, γιατί έχει πολλά νέα παιδάκια που είναι εκεί, έχει πολλά ταλέντα, έχουμε το μεγαλύτερο ερασιτέχνη και πρέπει να το στηρίξουμε. Έχουμε και 4 γράμμες. Και πρέπει να το στηρίξουμε για αυτό. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για χαρά. Λοιπόν, να μας συγχωρείτε για την αναμονή, παιδιά, αλλά γίνεται πανζουλισμός λίγο στην εκπομπή σήμερα. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που μας δείχνετε και ζητάμε την κατανόηση από όλους σας. Για τον ΠΑΟΚ, για όλα τα πάντα. Για τον ΠΑΟΚ τα πάντα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω ότι χάνουμε λίγο την ουσία και το στόχο. Δηλαδή, η ουσία θα σε πω τώρα, να χαιρετήσω και το παλικάρι το άλλο. Ο Νίκος είναι, ο Νίκος, ο πρώην πρόεδρος από το σύνδεσμο ΠΑΟΚ Νέας Κρίνης. Γεια σου, Νίκολα, να σε καλά. Τρία μέτρα είναι άμα το δεις. Είναι καθιστός και
Και το κεφάλι του είναι στο κλιματιστικό. Άμα είναι πάνω από 2-10, δεν περνάει. Παλαιοπαγάζα, γελάς. 1-91, μόλις. Όχι, πολύ μακριά είσαι. Λοιπόν, καταρχήν να το σοβαρέψω το πράγμα. Ναι. Η ουσία είναι η εξής, Τάσο και Νικόλα, ότι εμείς έχουμε μια τεράστια δύναμη στα χέρια μας και την αφήνουμε. Ήρθε ο Ιβάνος Σαββίδης εδώ. Ναι. Με όποιον πόλεμο, τον οποίο τι να πω, δηλαδή να μην το πω αυτό, πέρα το καταλαβαίνετε. Πόλεμο, δηλαδή εμείς ας πούμε με τη Σφεντόνα και άλλοι με τη Σαχτίνη Ισχύ να πούμε. Έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε. Δεν είναι όμως κάτι που το βιώνουμε τώρα. Εγώ το βιώνω 5 δεκαετίες γεμάτες, μου λες τώρα. 5 δεκαετίες. Εκτός από ορισμένες περιπτώσεις κάποια χρόνια που υπήρχε σύσσωμο. Το παοξίδικο κίνημα, θα το πω έτσι, τότε υπήρχε μια ενόχληση και τους ταρακούνιζε. Επειδή είναι πολιτικό το θέμα, ακούω, δεν φταίει Ιβάν πουθενά και άστο Φερέιρα, το κάθε Φερέιρα. Γιατί εσύ μέχρι το παιχνίδι με τον Βόλο, μην ξεχνάς ήσουν πρώτος. Έτσι. Μέχρι να σε πω ότι θα φέρει κανένας βαθμούς. Με όλα τα προβλήματα που είχες. Καλά λοιπόν, όχι, άκου Νικόλα αδερφέ, γιατί εγώ λέω αλήθειες, ο Τάσος κατάλαβε ποιος είμαι. Μοσχοβίτης. Μαζί πρώτη φορά. Ναι, ναι. Μαζί πρώτη φορά με τον Νικόλα, αλλά εγώ θα πω πράγματα ουσιαστικά και αλήθειες. Πραγματικότητες. Λοιπόν, δεν θα ασχοληθώ καθόλου με το αγωνιστικό τμήμα, γιατί αυτό είναι δευτερεύον. Και συνεχίζω με το πολιτικό θέμα. Όταν επί Τσίπρα σε παίρνει την ομάδα άλλος και φεύγει και αντί να τιμωρηθεί αυτός, τιμωριέσαι εσύ με και τα θέατρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, περιμένεις από τους κουμπάρους και τα Τάρκη Μίτσι Κότσι πάλι με πολιτικούς εντελώς δικούς τους εσύ να μπορέσεις να δικαιωθείς που από τον αέρα σε βάζουν, σε δικάζουν και σε κατεδικάζουν λοιπόν μαϊμού επιτροπές. Όχι, δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν, είναι ξεκάθαρο και ωραία, σε άλλα θέματα κοινωνικά. Ωραία. Το γνωρίζουμε. Έχουμε λοιπόν στην ουσία και λέω το εξής. Τι ήθελε ρε παιδιά. Τι να κάνει ο Ιβάνος Σαββίδης. Είναι σε μια χώρα που τον φέρνεται σαν ξένο. Είναι σε μια χώρα η οποία ανεβαίνει και κατεβαίνει το κράτος και το παρακράτος. Λοιπόν, δεν μπορεί να εισχωρήσει εκεί πέρα μέσα για λόγους πόλης. Εμείς όμως μπορούμε, και να το πω πολύ απλά, εάν έβγαζε όλο το συνδυασμικό κίνημα του ΠΑΟΚ κάθε εβδομάδα μια κίνηση, κύριε Πρωθυπουργέ, θα το πληρώσει ακριβά. Να σου πω κάτι, φίλε Μοσχοβίτη, να κάνουμε διάλογο. Ναι, βεβαίως. Η Ελλάδα ανήκει στη Δύση, δεν ήταν μια απλή έκφραση, ήταν με υπογραφή. Κάποτε που υπόθηκε τη δεκαετία του 80. Ναι. Έγινε υπογραφή. Η Ελλάδα ανήκει στην Αμερική. Το ότι ο Ιβάν Σαββίδης ευδοκιμεί και παίρνει δουλειές εδώ και είναι ένα όνομα σεβαστό, οφείλεται και σε εμάς. Και τον ευχαριστούμε που είναι εδώ και να ευχαριστεί εμάς. Ολοκλήρωσε με αυτό. Ολοκλήρωσε με αυτό. Μοσχοβίτη, γίνεται παζουλισμός. Ο άλλος δεν πήγε να κάτσει από δύο πράγματα να ακούσει, Ρετάσιο, όπως να καταλάβει τι γίνεται. Θα κάνει κουμπί αφού εδώ είναι. Ναι. Όχι, για τον άλλο από την Βεσφαλία. Ναι, λοιπόν, άκουμε λοιπόν τώρα και επαναλαμβάνω. Ας τον Ιβάν Σαββίδη. Εγώ ο Παοξής, εγώ που. Και εγώ κάποτε δεν τέλεσα πρόεδρος και μάλιστα τέλος πάντων, να μην τα πω. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει κάθε εβδομάδα ανακοίνωση. Το καταλαβαίνεις. Ναι. Να καταλάβουν οι από κάτω ότι εδώ το χάνουν το παιχνίδι και θα χάσουν τις εκλογούλες τους που μπορεί να γίνουν και σύντομα. Μάλιστα. Εάν εμείς συνεχίζουμε να τα βάζουμε στο καθένα με τον εαυτό μας απέναντι, γιατί το να κάτσω να πω για την ομάδα, να πω για αυτό, εγώ χάνω την ουσία και το στόχο. Η αιχμή του δόρατος, το τονίζω, είναι να κινηθεί το παοξίδικο συνδεσμιακό όγκος του λαού. Βεβαίως, εγώ το λέω όγκος τεράστιος και να του βγάζει κάθε 10 μέρες μια ανακοίνωση. Έχουμε έξω και ανθρώπους που μπορούν να συντάξουν μια ωραία ανακοίνωση που να τους καυτηριάζει, να τους πεις κύριε, θα έρθουν οι εκλογές. Αυτό το μπλε ξεχάστε το, θα αλλάξει χρώμα. Λοιπόν, μόνο από αυτό καταλαβαίνουν. Μόνο όταν ακούνε ότι χάνουν την καρεκλίτσα τους, γιατί 2-3 είναι εντεταλμένοι απ' έξω, όπως το είπατε, από τη Δύση και όλοι οι άλλοι τρώνε. Να σε καλά, Μοσχοβίτη. Να σε καλά. Καλά, σα χαιρετώ. Σας χαιρετώ. Καλά, καλό βράδυ. Τα φιλιά μας γίνεται χαμός, ρε φίλε. Θέλω να μ' αφήσει το τέλος. Ναι. 5 λεπτά να πω μια ωραία ιστορία που ζήσαμε μαζί με τον Γιώργο του Στεφανίδη, έτσι για τη μνήμη του. Για τον Ζωζέ, ναι, εντάξει. Ναι, για εννοείται. Τα 5 χρόνια. Να έχουμε ένα 5 λεπτό. Εντάξει, Νίκο μου. Έγινε. Μια ιστορία που δεν είναι, είναι ανέκδοτη, γιατί την περάσαμε 11-12 άτομα. Έγινε, μαζί. Νικολάκη. Έχει να την πεις οπωσδήποτε. Πάμε, καλησπέρα στον επόμενο φίλο. Χαμός. Έλα, γεια σου, παιδιά. Γεια σου, παλικάρε. Γεια σου, Τάσο, γεια σου, Νίκο. Γεια σου, φίλε. Το όνομά σου? Τάσο, γίγαντα, ο Τάσο Παοκτή σήμερα. Γεια σου, ρε Τασούλη. Όπου Τάσο και Μάλαμα, να ξέρεις. Χλάτς, Βαντάμ. Τώρα θα πάω
πάμε πάλι παοξίδικες τρέλες, παοξίδικες ιστορίες. Έτσι. Να μην πάμε ούτε στο παρασκήνιο, γιατί τα βαρέθηκα αυτές τις μέρες. Θυμάσαι τη φάση που σου είπαμε τον Αγάπη και μετά βγήκε ο Αγάπιος. Ναι. Την εκδρομή από Λάρισα στο μπάσκετ, κατεβήκαμε Λιβαδιά, Λαμία και μετά πήγαμε τα πόδια στο Εγάλεο. Δεν ξέρω αν ήταν και ο φίλος ο Νίκος. Ποια χρονολογία? Την πρωτοχρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα, 84-85. Όχι, δεν ήμουνα. Ήμουνα πιο μικρός τότε. Εγώ είμαι 42 τώρα. Ωραία, μικρός είσαι. Σχετικά. Μικρός είμαι. Νίκο, τώρα που είπες για την πρώην, πώς λένε τη χώρα, την Τσεχοσλοβακία. Θυμάσαι το σύνδημα εκεί που ακούστηκε για πρώτη φορά? Ξέρεις ποιος κατέβασε το πανό απέναντι? Θυμάσαι ένα πανό που έγραφε κάτι που μας έβριζε? Και πέσαν οι μπάτσοι. Για πού λες τώρα? Στην Πράγα. Όχι. Εγώ το κατέβασα. Ναι. Τι δείξα αβέσα και εγώ πήγα και το κατέβασα. Τότε άλλα, εντάξει, τότε άλλα μυαλά. 22 χρονών ήμασταν. 24. Με τη Σλάβια Πράγα. Με τη Σλάβια, ναι. Που φάγαμε 4, Ναι. Με τις μοκάτες ευκαιρίες. Εκεί μέρα θυμάσαι το σύνημα που ακούστηκε. Κρύο, μαμιέται η μάνα σου. Ναι, το θυμάμαι. Και είχε και απ' έξω κόκκινο κρασί. Πόσο είχε, μείον 14 και στην πόλη εκεί πέρα στο βουνό που μας πήγανε ήταν. Βρίζαμε το κρύο, Τι καλά πρέπει να ήμασταν. Τρέλα. Τρεις μέρες. Τώρα σου έβαλε τα κολάκια. Τα οκτήρι και η κυκλοπαίδια βάζει τα κολάκια. Με τη Φενέρμπαξε στην Τούπα με τον Βιερίνη, το βάζει εκεί με τον Μουσλίμοβιτ. Ναι, ρε Καρτάση, ωραίες αναμνήσεις είναι αυτές. Ωραία, στο 34 πήγαμε. Το 2-1 από τον Παναθηναϊκό που κάνουμε το 1-0. Μπράβο, τη φαουλάρα που κλαίει μετά που είχε συγχωρηθεί η μητέρα του Παύλου Γκαρσία τότε, έτσι. Ναι, ναι, θυμάμαι. Στην Τουρκία πήγα εγώ, φίλε, στο 34. Μέσα. Πώς? Όταν πήγαμε στην Τουρκία. Ναι, στον αγώνα με τη Φενέρ πήγαμε στο 34. Και μας πήρανε, μας συλλάβανε το τυμπανιστή γιατί είχε το τυμπάνο, το Τζίμι. Ναι, ναι, το είχα ακούσει αυτό, δεν ήμουν παιδιά. Άκου. Bye-bye, Φενέρμπαξε. Το σκύλο το μαύρο. Να πω αυτό και να κλείσω λίγο τώρα. Νίκο, κοιτάσω. Ακούτε? Ναι, ακούμε. Ναι, είμαστε τώρα στην Καβάλα, κάτω στην παραλία. Πάμε να δούμε τον αγώνα. Όλα στα αράβικα. Φεύγουμε, πάμε στο παλιό καράτε. Τώρα εσύ δεν ξέρετε από Καβάλα, είναι πίσω από το ξενοδοχείο του Οκεανής. Είναι δύο ώρες η καφετέρια. Παίζει πιο μπροστά, παιδιά, η Άρης ή η ΑΕΚ. Το μαγαζί είναι εκκλησία. Ναι. Και αρχίζει τώρα, σου λέγω το δικό μας. Τηλεοράσεις παντού, πάνω κάτω, ξυλοπάτωμα και να γίνεται της πόπης. Μας βάζουν τον κόλ, θυμάμαι, και κοντράρ κάπου η μπάλα και πάει στο δίχτυ του Κρέσιτς. Μας κάνουν αυτοί το 1-0. Παίζουμε καλά, γίνεται η φάση, γίνεται τον κόλ, παιδιά του. Συνάμα τα συνθήματα ακούγονται πάνω κάτω. Μπαμπαμπαμπαμπαμ, χοροπηδούσαν από πάνω, εμείς ήμασταν κάτω. Και τέλος πάντων γίνεται το 1-1. Παιδιά, αυτή η χαρά ήταν μεγαλύτερη από τρόπαιο. Ναι. Λόγω που πέθανε τη Φενέρ. Βέβαια είναι. Εντάξει, σίγουρα μες στο γήπεδο είναι καλύτερα και σε εξωτερικό και στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και εκεί, σε πάση, δηλαδή εδώ στην Καβάλα, έγινε πανικός. Ναι, σε καταλαβαίνω, γιατί ήμουνα παρέα στα πιθάρια πάνω στο Ρετζίκι και είχε και παιδάκια με οικογένειες, με αυτά. Ξέρω εγώ, έβλεπε το τρελό σου Άκης Πάουξης, τρελός Πάουξης τα πιθάρια. Ναι. Παλαβός, κανονικός. Μεγάλο, πυροτεχνήματα και βάζει τον κόλλο, φίλε μου, Σιλιμόβιτς, και έχουν φύγει τραπέζια, καρέκλες στο μαγαζί καλοκαιρινό. Τα παιδάκια τρέχανε απέναντι στο πεζοδρόμιο να σωθούν, σου λέω, με τις οικογένειες. Έγινε της ανομαλίας. Ξέρεις τι έχουμε πάθει εμείς με τη Φενέρ? Πάει παράταση το παιχνίδι. Ναι. Λοιπόν, και κατεβαίνουμε κάτω να πάμε στο κηλικείο. 102 το βάλαμε. Πάμε στο κηλικείο για να πάρουμε νερό. Εν τω μεταξύ έχει μία ζέστη αποπνικτική μέσα στο γήπεδο. Έχουμε υδρώσει, δεν έχουμε πιει νερό 5 ώρες όλοι μέσα στο γήπεδο. Κατεβαίνω κάτω και είναι σφραγιστά αυτά που έπρεπε να. Το κηλικείο είναι σφραγισμένο, ναι, με λαμαρίνα, ναι, και έχουν ανέβει καμιά 3-4 τσακάλια επάνω και το ανοίγουν όπως την κονσέρβα την τούλιπ. Ξυλώνουν τη λαμαρίνα και βγάζουν κάτι δίσκους οι οποίοι έχουν σουτζουκάκια, έχουν μελομακάρονα, έχουν και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και βουτάω μέσα, παίρνω, είχε ποτηράκια με αλουμινόχαρτο που είχε νερό. Πίνω 3-4. Μαζί, καπάκι έπινα σαν διψασμένο στη Σαουδική Αραβία. Και παίρνω 3-4 για να ανέβω να δώσω στα φιλαράκια που είναι πάνω, ναι, που είμαστε με, ναι, το πούλμαν. Και βλέπω κάποιους που τα σάλια τους έχουν ξεραθεί και έχουν φτάσει στα πόδια στη διαδρομή. Και τους δίνω 1, 2, 3 και μένω με ένα. Έτσι. Για να το πάω να λίγο πιο πάνω, να βγει και με κάποιον που ήμουν μαζί. Μιλάμε. Yeah. Ήτανε τρέλα.
Εκεί βγάλαμε ό,τι είχαμε από φωνή, ό,τι ατοχές είχαμε ακόμα, γιατί από την δίψα είχαμε τρελαθεί. Και είναι μια στιγμή που δεν ξεχνιέται κλείσε, τίποτα. Κλείσε, Τάτσο, έλα. Αγώνα που δεν ήμουνα για δίψα, όταν πήραμε το κύπελλο του Γαύρο στη Φιλαδέλφια, ναι. Φίλος με το είπε, το ένα. Το ημίχρονο που κερδίζαμε ήδη 2-0, και εκεί είχαν ψοφήσει τα αδέρφια από δίψα. Να σε καλά, Κατάση, να σε καλά, τα φιλιά μας. Χαιρετώ, να είστε καλά, παιδιά. Τα φιλιά μας. Πω, χαμόγελο. Στο 3-0, Νέα Φιλαδέλφια. Στο 3-0 είμαστε μαζί με τον Γιώργο. Το Ζωζέ. Ναι. Μπαίνει το γκολ. Το 2001. Το 2001 είμαστε Νέα Φιλαδέλφια. Είμαστε έτσι όπως είναι η κερκίδα, όπως φαίνεται από την κάμερα στα αριστερά, όπως κοιτάμε το γήπεδο δεξιά. Στο 3-0 κλαίγαμε. Με το γουχού. Κλαίγαμε. Μας φύγανε τα δάκρυα. Εκεί είπαμε ότι τελείωσε, το έχουμε πάρει. Άντε γεια. Και το σηκώνεις μέσα στα μούτα του στον Αττικό Ουρανό. Πάμε, πάμε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, γεια σου. Καλησπέρα. Για χαρά. Καλώς όρισες. Εσύ είσαι. Τι κάνετε. Ό,τι κάνουμε ακούγεται. Α, εντάξει, εγώ είμαι δηλαδή. Α, το σκυλί το μάμπ. Λοιπόν, Σπύρος από Βέρεια, ρε. Γεια σου, ρε Σπύρο. Γεια σου, ρε Σπύρο. Φανατικό Παόκι, δυνατό Παόκι. Πολύ Βέρεια σήμερα. Είμαι μεγάλο σε ηλικία. 58 χρονών. Πόσο είσαι? 58. Σιγά από το μεγάλο, ρε. Τι σιγά με το μεγάλο. Σόπα μου, ρε. 58 χρονών είσαι μεγάλο. Απιείς κανένα 2-3 τσίπουρα, κανένα, ξέρω εγώ, κανένα καλό ουίσκι, όχι, όχι τις μπάμπες που έχετε εκεί οι παπατζίδες, εκεί, ξέρω εγώ. Απιείς κανένα καλό ουίσκι μετά, ας έχουμε κανένα κολόμπαρο για καζομασιό. Το τι 58, μεγάλος δεν είσαι. Δεν έχει κλείσαν εκεί. Ποιος δε. Αυτοί ξέρεις τι κόρπα έχουν εκεί στη Βέρεια, ρε. 2-3 φορές τη βδομάδα εκεί. Σόπα, ρε, ξέρεις τι έχουν αυτοί εκεί πέρα, χαμπάρι δεν παίρνεις τώρα. Άμα θέλεις τα πει. Λοιπόν, άκουγα σου τώρα για το παιδί που πήρα τη Γερμανία τηλέφωνο που έλεγε εδώ για τους. Από τη Βεσφαλία. Όχι, ρε, την Αθία από εδώ, από Αλεξάνδρεια, που ναι. Έλεγε από το παλαιοχώρι. Α, ναι, ναι. Μιλάμε ότι όντως αυτοί είχαν κάτι παιχταράδες, ξέρεις, αθήκανε. Παιχταράδες, όχι αστεία, γιατί παίζαμε με το Σταυρό, πέρα το Σταυρό. Και ο Σταυρός και έχει καλή ομάδα και το Καποχώρι έχει καλή ομάδα και το Ραψομανίκι έχει παίχτες. Πού τα ξέρεις αυτά? Τα ξέρω, αφού κάθε δύο φορές, τρεις τη βδομάδα εκεί. Λόγω δουλειάς. Λοιπόν. Πού είσαι, ρε, σε κανένα φέρι μπότη, σε σκιάθουπας, πού είσαι? Στον δρόμο μου πάω για τσίπουρα, σε λέω, ρε. Δεν σε κατάλαβα εγώ. Λοιπόν, ήθελα να πω, παιδιά, ήθελα να πω ότι ακριβώς αυτά που ήθελε να πει ο Μοσχοβίτης ήθελα να πω κι εγώ και θέλω να συμπληρώσω. Γιατί βγαίνουν μερικοί παοξίδες, μάλλον που το παίζουν παοξίδες, λοιπόν, και λένε πολλά, πολλά. Άκουσα και ένα, το ψάρι από το κεφάλι βρωμάει. Δηλαδή, ρε, αυτός ο άνθρωπος μας έφερε τρία κύπελλα μετά από τόσα χρόνια. Εγώ όταν ήμουν μωρό, ήμουν 14 χρονών, ήμουν όταν πήραμε το τελευταίο πρωτάθλημα. Ναι. Και είδαμε κύπελλα, πρωταθλήματα, μας έκανε τόσα και πήγε μια χρονιά στραβή. Πρέπει να το βάλουμε κάτω. Όχι, με τίποτα. Με τίποτα. Με τίποτα. Έτσι. Και αντί να τα βάλουμε με κάτω με την Αθήνα, και εγώ λέω εδώ τώρα για να δούμε πόσο παοξίδες είστε όλοι. Οι περισσότεροι, όχι για σας, δεν το λέω για σας. Λοιπόν, αυτοί που λένε τα πολλά, όταν θα βγει η απόφαση από το ΚΑΣ και δικαιωθούμε 2 εκατομμύρια στον δρόμο. Ναι. 2 εκατομμύρια στον δρόμο. Και να τον ξεσχίσουμε το... Να μην το πω τώρα. Όχι, να μην το πεις. Τίποτα, μην πεις. Όχι, καλά τσίπουρα. Μη. Καλά τσίπουρα. Έτσι. Να σε καλά, Καρτάση. Γεια χαρά, φίλε. Άντε, για χαρά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Γεια σου, είναι και ο Νικόλας εδώ σήμερα. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου. Τάσο. Έλα. Προχτές είχα πάρει τηλέφωνο και έκλεισε γραμμή. Αμάν. Εγώ είμαι Αριανός. Ναι. Αλλά να λες και μερικές αλήθειες. Ναι, τι εννοείς? Μην κρύβεις πίσω από τα 10 δάχτυλα. Ναι, τι εννοείς, ρε φίλε? Γιατί τα 10 δάχτυλα μπορεί να τα χρησιμοποιήσω με πολλούς τρόπους. Ναι, μισό λεπτό. Σχολιάζεις, πώς σχολιάζεις τον πρόεδρο μου, πρώτον. Ναι. Ποιο πρόεδρο, στο Γαύρο, το δηλωμένο, το δηλωμένο, το Γαύρο. Μισό λεπτό.
Άσε να τελειώσει και μετά πες ό,τι θέλεις. Εγώ θα τα δεχτώ. Ναι, μαζί θα μιλάμε, λοιπόν, δεν γίνεται να κάνει μονόλογο. Είπες, μισό λεπτό, είπες για την παλιά ΠΑΕ. Εντάξει, για το ΚΑΣ λεφτά δεν έχει. Πότε τα είπα αυτά, ρε φίλε, εγώ? Όχι, εγώ σε παρακολουθώ 24 ώρες στο 24ωρο. Τι είσαι, ρε φίλε, να πούμε. Detective. Εντάξει, ναι. Κατηγορές από, ναι. από την μέρα που όταν αρχίζει την εκπομπή, ναι. αρχίζει και κατηγορείς τον πρόεδρο μου. Ναι. Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος, φίλε. Το όνομά σου πώς είναι? Θανάση. Θανάση, δεν κατηγορώ. Ναι. Περιγράφω. Όχι, τα. Λάθος, μισό λεπτό εγώ τώρα. Λάθος, κάτσε, ρε φίλε, λίγο να σου πω κάτι. Μην βγει. Θα μιλήσω όσο γουστάρεις. Να το, ναι. κάνουμε, να το κάνουμε συζήτηση, δεν θέλεις, δεν γουστάρεις. Ναι, ναι, δεν έχω πρόβλημα, να μιλήσουμε όσο θέλεις. Με τον Κάκο δεν βγαίνει στην εκπομπή. Ναι, ρε Καρντάση, αλλά δεν κατηγορώ κανέναν. Περιγράφω. Όχι, λάθος, κάτσε να σου πω, βρε. Βρε, αγόρι μου, καλό, κάτσε λίγο να ακούσεις. Μην πάτα λίγο φρένο. Να σου απαντήσω, δεν θέλεις να απαντήσω. Εκτός αν θες να μιλήσεις μόνο εσύ. Περιγράφω τα γεγονότα. Δηλαδή είναι ψέματα ότι ο Καρυπίδης κατέθεσε ότι έφαγε μπουνιές από το Μελισανίδη, έφαγε σούτια. Και μετά πήγε στο αθλητικής βίας και είπε όχι, λέει, μόνο λεκτικά λέει είχαμε. Ψέματα είναι, εγώ το είπα. Ή αυτός. Εντάξει, και για τα λεφτά. Ένα το κρατούμενο, περίμενε, ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο. Τι σχέση έχει όλο αυτό με τη θεματολογία? Ένα δεύτερο. Είναι ψέματα ότι έχει δηλώσει ότι είναι Ολυμπιακός από μικρό παιδί. Και τι να κάνω, του σκοτώσω. Βρε, αγόρι μου, καλό, σε ρωτάω κάτι. Γιατί λες ότι κατηγορώ και σου λέω δεν κατηγορώ. Περιγράφω την πραγματικότητα. Ναι, και τι να του κάνω. Είναι ψέματα. Αλήθεια. Τι ψέμα είπε ο Τρέγιας δηλαδή για τον Καρυπίδη, για πες. Πώς? Τι ψέμα είπε ο Τάσος ο Τρέγιας τον Καρυπίδη? Είπες ότι χρωστάει 8 παίκτες από την παλιά ΠΑΕ. Βγήκε ο Λάσος, είπε ότι το χρωστάει λεφτά. Εγώ είπα ότι χρωστάει 8 παίκτες από την παλιά ΠΑΕ. Μπερδεύεσαι, φίλε. Εγώ είπα, λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις. Εγώ είπα ότι βγήκε ο Λάρσον και ο Σούνγκρεν. Και είπαν ότι είναι απλήρωτοι από τον Οκτώβριο. Είναι ψέματα, ρωτάω. Γιατί ασχολείσαι με αυτό? Στο συνόμο, συγγνώμη. Πού τα βρήκε? Ρε φίλε, τι με νοιάζει με που τα βρήκε? Μπορεί να πούλησε ένα που με τσίχλες. Ξέρω εγώ, μπορεί να παίξει στοίχημα. Μπορεί να πήγε στην Κίνα να παίξει κανένα στοίχημα. Να σε πω και το άλλο. Ναι, άντε, πες και κλείσε γιατί οι γραμμές πολλές, φίλε. Λοιπόν, όταν σε πήρα προχτές και σου λέω υπάρχει κάποιο κουμπάρο του κ. Σαββίδη. Ναι. Που ξεφάλωσε τον Γιώργο του Σαββίδη, ναι. και έχει πάνω στο πανόραμα δίλα και άφησε το μαγαζί που νίκαζε ο κ. Κουρτίδης πάνω από 1,5 εκατομμύριο και ανέβαινε ανά 15 μέρες ο κ. Σαββίδης, ναι. με την κοντάρευα. Αυτά γιατί δεν τα λες, ρε. Βρες και εσύ ένα Σαββίδη, ρε φίλε, και να μην είναι δηλωμένος γάβρος ο πρόεδρός σου, να σε πάρει ντάμπλο, σου πάρει συνεχόμενα κύπελα. Και μετά μίλα. Τώρα εσύ έφαγες μπουλκουμέ από την ΑΕΚ 50 χρόνια και να πάρεις τίτλο και βγήκες να μου πεις τι. Άντε να σε καλά, φιλαράκι, να σε καλά, φιλαράκι. Και κοίτα λίγο, μην πίνεις τα 26 γράδα, ρε φίλε. Πιες τα 22, ξέρω εγώ. Λίγο χαμήλωσε λίγο τις απαιτήσεις σου. Και περαστικά. Καλησπέρα, στον επόμενο. Με αγάπη. Γεια σου, αδερφέ. Γεια σου, ρε Πασχάλη, γίγαντα. Τι κάνεις? Λοιπόν, Άργος οριστικό. Δίπλα σου είναι ο Νικόλας. Δίπλα είναι ο Νικόλας, είναι παλιός πρόεδρος από το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Νέας Κρίνης. Εντάξει, ρε φίλε. Να ξέρω λοιπόν, Νικόλα, ποιος θα σου πω κάτι. Έχεις μια χρειά στο ράδιο. Ναι. Εγώ απορώ πώς δεν κάνεις εκπομπή του ΠΑΟΚ. Έχω πάθει την πλάκα μου. Στο Άργος είσαι? Άργος οριστικό. Ναι, εγώ ανεβαίνω συχνά επάνω. Πάω στο Βλάχο το Λάζαρο. Κατάλαβα. Θέλω να κάνω γαμπρό έναν Αριανό, αλλά δεν μπορώ, ρε. Δεν τον κάνει γαμπρό. Το Ζάχο, ρε. τον έχω την ανιφιά μου, είναι... Η σύντικο φόρη είναι πιο άσχημη από την ανιφιά μου. Γι' αυτό είμαστε ΠΑΟΚ, ρε, τρελοκομεία. Μην πουλάτε πρόλογο στο λαό του ΠΑΟΚ, ρε. Ο ΠΑΟΚ δεν πεθαίνει, δεν υπάρχει περίπτωση, ρε. Έχουμε λαό, ρε. Παλιό στρατιωτικό. Συνταγματάρχη σου τι ήσουν, Πασκάλι? Έπειγα με τον βαθμό του ταγματάρχη. Ταγματάρχη. Είναι καταρχήν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι όλοι. Και στο Μανιάκι και στο Άργος. Α, και εκεί... Νίκο, πας και στο Μανιάκι. Πάω και στο Μανιάκι, ναι. Δηλαδή τα ξέρεις όλα τα γούστα εδώ. Όλα και Αγία Κυριακή. Μα, και Μεσοποταμία. Και Αγία Κυριακή. Με τον Νίκο θα έρθω, δεν θα έρθω με τον άλλον να ξέρει. Μεσοποταμία όλα τα μέρη. Ναι, τον άλλον θα τον μαντρώσω, ρε, την κλοκλοβλάκα με καλύτερη. Θα το σπίξω
δολαρίκι. Ο άλλος θα μαρτάρθει, θα κανονίσει να έχεις σουμάδα κατά κουζινού. Μόνο αυτό πίνει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εκεί την μέρα που θα έρθετε, επειδή είμαι κυνηγό, θα σας έχω αγριογούρνο. Έχουνε τέτοιο, με είπανε. Έχουνε πανόλι τώρα. Έτσι με είπαν οι πελάτες μου. Όχι, ρε, και εσύ, ρε. Έχουνε πανόλι τώρα τα αγριογούρνα. Όχι, ρε, χαμός. Φέτος κάνουμε φοβερό κυνηγή, ρε, παιδιά. Λοιπόν, εγώ πανικός έχω πάθει, έγινε τώρα θέλω να μου το επιβεβαιώσεις, έχω πάθει πλάκα με κάτι. Η Καστοριά έχει τους πιο άσχημους ανθρώπους, άντρες, γυναίκες. Άμα φύγεις από την Καστοριά και πας Μεσοποταμία, Πολυκάρπη, Μαύροπο, όλοι είναι όμορφοι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή? Ενίγω να με τρελάνεις τώρα. Έλα στο Άργος στο Ρυσικό να δεις τι πιπίνια έχουμε εδώ, ρε. Αυτό σε λέω, το Άργος έχει... Θα σε γυρίσει το μυαλό, ρε. Όλες οι δικές μας το Άργος είναι με γόβα, καλτσόν. Αυτό... Μασαλά γιάβρουμ, ρε, που λέμε κι εμείς. Μα συμφωνούμε. Στην Καστοριά τι τους δίνουν εκεί πέρα το νερό, έχει πρόβλημα. Έχουν πάθει πλάκα, όλοι έχουν κάτι μύτες, κάτι αυτιά. Να με συγχωρέσουν αυτά τους Κύπριους είναι, ρε. Τασό, για φυλακή είμαστε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ευτυχώς λείπει η Αριανού, ρε, και μιλάω ελεύθερα σήμερα. Σου πάρει μου το λες έτσι παρεξηγείται και εύκολα. Τα φιλιά μας. Άντε την αγάπη μου, σας αγαπώ τα πολύ. Τα φιλιά μας, γεια σου, ρε Πασχάλη, και κάτω. Δηλαδή άμα πας εκείνα τα μέρη. Παιδιά, οι δύο τελευταίοι μην τηλεφωνείτε. Άρα έγινε χαμός παντουρισμός, δεν μπορούμε να πάρουμε άλλες γράμμες. Έχουμε σε 10 λεπτά τέλος εκπομπής. Και δεν να πει και την ιστορία ο Νικόλας. Δεν την πεις. Εντάξει, πάμε στις γράμμες. Άλλη φορά. Εντάξει. Έλα, καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσύ, φιλαράκι μου, ναι, εσύ. Χαίρετε, Τάσο, και στο συνονόματο. Ο Νίκος είναι, ο Νίκος είναι απέναντι, ναι, ο Νίκος. Λοιπόν, Τάσο. Έλα, φίλε μου. 20 δευτερόλεπτα αυτό μόνο να πω και κλείνω. Να μην κρατάω γραμμές. Ναι. Καλά που πέρασε η ΑΕΚ και δεν θα δούμε το έργο «Ο Κύριος και η Πυρέτρια». Καληνύχτα, μάγκες. Δεν τρέπεστε, ρε. Ήθελα μια διευκρίνηση, αλλά έκλεισε ο φίλος. Ποιο θα είχε τον παθητικό ρόλο, ρε φίλε, και ποιο τον ενεργητικό. Πάντα καημένη η πυρέτρια. Καλησπέρα. Λυμπέρας. Ναι, ορίστε. Έλα. Άρης είσαι. Ναι. Πες, Άρης είσαι. Ποιος είσαι, ποιος είναι, ποιος φίλε. Πες και στα σκυβέλια. Έλα, έλα, γόρι μου. Έλα, δώσε πόνο. Είμαι ο φίλος του Ζάκου. Ναι, γεια σου, ρε φίλε. Ποιος έλενε, πώς έλενε. Πες Χρήστος Κυβέλια. Χρήστος Κυβέλια. Γεια σου, γεια σου, ρε Χρήστο, που είσαι Άρης. Γεια σου, ρε Χρήστο, που είσαι Άρης, να πούμε. Λίγο πικραμένος είσαι, λίγο... Δεν θα όμως ιερόν. Δεν μου λες, έχει τίποτα ο λαιμός σου λίγο έτσι βραχιασμένος, μπουκωμένος ακούγεις. Έχεις τίποτα, κάτι, ξέρω εγώ. Σου φέρνει για βαθμούς και μπουκωμένος. Ναι, ρε καρδάς, ναι, ναι, παλικαράκι μου, έτσι λίγο, λίγο δυσκολία βγαίνει η φωνή σου, ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αυτό το έγκλημα, αυτό το ανοσούργημα. Ποιο, αγόρι μου, ποιο απ' όλα. Αυτή η αυτοκτονία. Είναι αυτοκτονία. 40 δευτερόλεπτα ήσουν από τον τελικό, ρε φίλε, πραγματικά. Ξέρεις, στενά χώρια βγάλαμε εδώ. Κλαίγαμε. Αφού είστε αντιαριανοί. Όχι, ρε φίλε. Πώς θα βγάλετε εδώ. Όχι, ρε φίλε, πολύ. Είμαστε λίγο αντιαριανοί. Είναι κακό, Χρήστο, να είμαστε αντιαριανοί. Άκου λίγο, Χρήστο. Είναι κακό να είμαστε αντιαριανοί. Εσύ δεν είσαι αντιπάοκ, ας πούμε. Εσύ, ρε φίλε, το λες σε κάθαρα ότι θες να πάρει ο δυνάστης. Κάτσε λίγο, ρε, μην βιάζεσαι, ρε. Μην βιάζεσαι λίγο, μην βιάζεσαι. Θα μιλήσει. Εσύ το λες σε κάθαρα ότι θες να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός αντί ο ΠΑΟΚ. Ο δυνάστης του ελληνικού ποδοσφαίρου που σε έχει βιάσει φύση και παραφύση ποδοσφαιρικά, θέλεις να το πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί το γουστάρεις, ρε φίλε. Σου αρέσει τίποτα το κόκκινο, ξέρω εγώ. Εσείς τι έχετε κάνει αντίον του Ολυμπιακού? Εμείς, δε φίλε, τι έχουμε κάνει τώρα? Εσείς είστε ότι αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός. Ας σου πω τώρα κάτι. Εντάξει, τώρα αφού βλέπεις τι γίνεται όλη τη χρονιά με τον Ολυμπιακό, ποιος είναι ο αντίπαλος. Μόνο με τον Αναστασιάδη, μόνο με τον Αναστασιάδη, ναι. Ήσασταν 4 βαθμούς μπροστά, ναι. Και βρεθήκατε 13 βαθμούς πίσω. Πέντε ήμασταν, ναι, Χριστάκη, πέντε ήμασταν. Ναι, πέντε. Ναι. Να βρεθείς και εσύ μια χρονιά. Εσύ όμως τώρα κοίτα λίγο, από τότε που επανήλθες στη μεγάλη κατηγορία. Από τα κατσάβραχα που έπαιζες εκεί με το φιλότα Πέλι, όχι με το φιλότα Εύρου και με το Αγιονέρι και με το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος, έχεις 5 κλαρίνα. Με το φιλότα Ελδέας. Ναι, ναι, άκου λίγο, 5 κλαρίνα έχεις με τον Ολυμπιακό. Πώς είναι δυνατόν, γίνεται αυτό? Ναι, 5 κλαρίνα με τον Ολυμπιακό. Ναι.
αλλά. Άντε, ολοκλήρωση γιατί έχει άλλη μια γραμμή, φίλε. Και φέτος όμως. Ναι. Πέρυσι και φέτος όμως. Πέρυσι και φέτος Κλαρίνο έκανες πάλι. Έγινε καθαρά διαιτητικό λάθος. Χριστάκη, το Κλαρίνο στην καθαρέβουσα λέγεται ευθύαυλος, αγόρι μου. Καλό βράδυ. Άντε πάλι, καράκι μου. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, αδερφούλη μου. Πάμε στον τελευταίο. Καλησπέρα. Ωχ, μασαλάκ, φιλαράκι. Μάσα. Άλλο, έχεις να πεις κάτι? Σαχπατζίδι. Κάτι άλλο? Φίλε, είσαι δηλός. Έτσι κάνουν οι γυναικούλες που παίρνουν και δεν μιλάνε. Προφανώς, να πούμε, έτσι έχεις γαλουχηθεί, έτσι έχεις μάθει, έτσι ανήκεις και σε μια ομάδα οπαδικά. Είσαι δηλός. Αν ήθελες κάτι να πεις, εδώ είμαστε εμείς. Βλέπεις, δεν είμαστε εκπομπή, σκουπίδο εκπομπή, με τον άλλο τον κινητό, τον Θάνο, τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη του Ολυμπιακού, και το άλλο το Λαχανοτορμά που έχει δίπλα τον κουμπάρο του να σας κλείνουμε. Ούτε σας λέμε άντε γεια όταν δεν ακούμε κάτι που δεν μας αρέσει, ούτε τίποτα. Μπορούσες όμορφα, ωραία, να βγεις με επιχειρήματα, να πεις τι θες να πεις. Και απαντήσεις στο Καζανάκι φέτος. Ναι, ναι, αλλά προφανώς, okay, η μόρφωσή σου ήταν μέχρι να πατήσεις ένα καζανάκι. Κατάλαβες. Δεν ξέρω αν έφυγες κι εσύ μαζί με το. Αυτό που έφυγε προς τη Λεκάνη Αφοδεύσεως λέγεται. Κατάλαβες, όταν σπουδάζαμε υδραυλική πριν πάρουμε το πτυχίο, λέει στους πελάτες, δεν τη λέτε Χέστρα. Λέω, πώς τη λέμε, ρε Μάστορ? Λεκάνη λέει Αφοδεύσεως. Εκείνο ο φίλος τώρα, κατάλαβες. Άντε πάλι κάνει. Καλό Σαββατοκύριακο σε ένα και σε ένα σ' αγαπάμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τι θα κάνουμε. Κοιτάξτε, θα το συνηθίσετε. Σιγά σιγά καταλαβαίνουμε, κατανοούμε, σεβόμαστε το ότι έχει γιγαντώσει το κόμπλεξ σας. Έτσι. Αλλά κοιτάξτε, θα το συνηθίσετε, παιδιά. Γιατί τα επόμενα 20-30 χρόνια. Καλά, έτσι που, θα πάει. Που δεν είναι η εκπομπή 11 με 1. Θα βγαίνανε όλοι στούκοι. Μαζεμένοι ο ένας πίσω από τον άλλο. Θα μου κάνεις τη χάρη τώρα που έχουμε 3 λεπτάκια να πεις την ιστορία με τον Ζωζέ? Όχι, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι πάρα πολύ. Δεν μπορείς να πεις 3 λεπτά. Λοιπόν, θα προσπαθήσω. Άντε, πάμε. Είναι το 2002. Γιατί. Στη μνήμη του, έτσι. Στη μνήμη. Γιατί σήμερα είναι 5 χρόνια, είπαμε, συμπλήρωση. Είναι η στιγμή που έχω φοβηθεί περισσότερο από όλες τις φορές στη ζωή μου και το ίδιο φοβήθηκε και αυτός. Παιδιά, μην τηλεφωνείτε, άλλοι δεν παίρνουμε γραμμές. Τέλος εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ. Λέγε. Είναι 2002, παίζουμε στο ΟΑΚΑ με τον Ολυμπιακό. Και κανονίζουμε. 2002, τότε, μετά το κύπελο που πήραμε μετά στη Φιλαδέλφια. Μετά το κύπελο που πήραμε στη Φιλαδέλφια και λέμε να κατέβουμε. Από πιο μπροστά να είμαστε μία μέρα πριν. Είχαμε Μπάγεβιτς, είχε φύγει. Θυμάσαι? Νομίζω ότι έχουμε ακόμα Μπάγεβιτς. Okay. Μετά ήρθε ο Άγγελος. Ναι. Και κατεβαίνουμε κάτω και κανονίζουμε να πάμε οδικός. Λοιπόν, είμαστε 4 αυτοκίνητα στο δρόμο. Κατεβαίνουμε. Ο Γιώργος έχει μία αδελφή στην Αθήνα παντρεμένη. Και θα μείνει εκεί πέρα μαζί με την κοπέλα, τα αδέλφια της και τα λοιπά. Εγώ είμαι με ένα ζευγάρι ακόμα. Και θα μείνουμε χαλάνδροι. Φτάνουμε τέλος πάντων, βρεθήκαμε το βράδυ έξω, φάγαμε, ήπιαμε. Την άλλη μέρα πώς θα πάμε, μιλάμε στα κινητά. Λέει, θα μας πάει, λέει, ο γαμπρός μου. Το λέω από τώρα για να μην το πω μετά. Ο γαμπρός έχει πάει μια φορά στο ΆΚΑ του Γιώργου και ήταν στη συναυλία των Rolling Stones. Λέει, παιδιά, θα βρεθούμε, λέει, μπροστά στον Αντένα. Θα σας περάσω, λέει. Και μετά εγώ δεν θα έρθω, λέει, στο Μάρς, θα γυρίσω. Και πηγαίνετε εσείς. Φτάνουμε λοιπόν μπροστά στον Αντένα. Και έχει ένα γεφυράκι και έχει γυριστεί και μια διαφήμιση της Κοσμοτέ. Με το που περνάμε τάσο το γεφυράκι, έχει ένα ποτάμι κατακόκκινο. Σούπα, ρε. Σε ένα χωματόδρομο που είναι 2,5 μέτρα. Και είναι γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο απόσταση να κάνεις με τα πόδια, που εμένα μπορεί να μου φάνηκε σαν να είναι από εδώ μέχρι το παλαιοχώρι του φίλου. Πώς θα πεις να σου φάνει, και εμένα έτσι μου φαίνονταν. Και είμαστε 11 με 12 άτομα μαυροφορεμένοι, με μπουφάν, γιατί ήταν χειμώνας, και από μέσα φοράμε μπλούζες ΠΑΟΚ. Δεν φαίνεστε απ' έξω όμως, τα μπουφάν δεν φαίνεστε. Ναι, αλλά όλοι είναι κατακόκκινοι. Ναι. Όλοι έχουν και ένα σημάδι κόκκινο. Εμείς είμαστε 11. Εσείς ούτε μήλο δεν είχατε να δαγκάσετε κόκκινο. Άστα να πάνε, προχωράμε. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Με το που έχουμε κάνει 10 μέτρα. Σας πάρουν και χαμπάρι. Δεν μπορείς να κάνεις πίσω. Ναι. Προχωράμε και αρχίσουμε και σπάμε λίγο. Όταν αρχίζει και γίνεται δύσκολη κατάσταση, πηγαίναμε σε κάνα πάγκο. Πόσο έχει το καπέλο, πόσο έχει το ένα, πόσο έχει το άλλο. Ναι. Κοιτούσαμε δεξιά-αριστερά για να.
ναι, ναι. Ξεκαρφωθούν. Να προσανατολίσει του άλλου, ναι. Ο Σωζέ περπατάει παράδειπλα και η αδρεναλίνη του έχει φτάσει στο 1100. Και αρχίζει και βρίζει. Και λέει διάφορα. Και θα... Ήταν καλά. Ο, μια χαρά μια ήταν. Χαρά, δεν μια ήταν, χαρά. Ναι. Ναι. Και θα πουλήσω ακριβά το τομάρι που το πλησιάζουμε μαζί με τον άλλο και το λέω κάτσε. Μην μιλάς στα μάτια. Κάτσε καλά την πλευρά σου πόλη. Να φτάσουμε. Τέλος πάντων τελειώνει η διαδρομή. 10 άτομα και τα 1500 ευρώ με δουλειά. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι δεν πέσαμε στους κατάλληλους. Τέλος πάντων φτάνουμε σε ένα σημείο και. Μεγάλη κουβέντα. Φτάνουμε περίπου. Τι να σε πω τώρα στο κέντρο έτσι όπως είναι του γηπέδου. Αλλά εμείς είμαστε ψηλά στο πέταλο. Και πρέπει να διανύσουμε και ένα τσουνάμι. Γάβρον που ναι. κατεβαίνει. Οπότε τι να κάνω, βγάζω το κινητό. Έχουμε σπάσει. Οι άλλοι έχουν περάσει, έχουν μπει από την πλευρά των Ολυμπιακών, από την παρέα και έχουν περάσει. Και υπήρχε ένα σκλειό στον μάτι που τους πέρασε. Οι γάβροι σιγά σιγά όμως κάνουν ναι. μία γραμμή μπροστά, μπροστά από τα μάτια. Για μην τυχόν και υπάρχει και άλλος. Αλλά είναι αραιή η γραμμή. Δεν έχει... γίνει μεγάλη ναι. ακόμα. Έχω βγάλει το κινητό λοιπόν, προχωράω. Κρατάνε αποστάσεις κορονοϊού η γραμμή. Μιλάω στο τηλέφωνο, αποφεύγω τα έλα που είσαι και τα λοιπά. Ναι. Ρωτάω, πού κάθεσαι, δεν σε βλέπω, σε ποιο πεζούλι είσαι. Δεν μέκω ότι ψάχνω κάποιον ναι, ναι. για να μπορέσω να ανεβώ από ναι, πάνω και μετά μπράβο. Να γυρίσω και να πω. Να μην σε πάρουν γραμμή. Ναι. Ναι, γύρω-γύρω το ΟΑΚΑ έχει σειρματόπλεγμα. Mm. Λοιπόν. Περνά στο σειρματόπλεγμα και μετά είναι το ναι. γήπεδο. Εκεί από το σειρματόπλεγμα μέχρι. Το τσιμέντο ας πούμε του γηπέδου έχει γραμμή από ΜΑΤ. Τέλος πάντων την ώρα που κατεβαίνω και έχω κολλήσει κοντά σε 5-6 για να φαινόμαστε παρέα να μην δίνω στόχο, σηκώνει ο αδελφός της κοπέλας του Γιώργου το χέρι και φωνάζει έλα από εδώ κάπου πως δεν βλέπω. Βγαίνει αυτός, τρέχει, περνάει και εκεί πέρα ο κλειός σφίγγει. Έχουν μαζευτεί άλλα 20 άτομα Ολυμπιακοί μπροστά από τα ΜΑΤ. Περνάω και κάνω τώρα τον βλάχο από την Κόρινθο. Έχω βγάλει το εισιτήριο και κοιτάζω, είμαι δεν είμαι σε αυτή ναι. τη θύρα. Βλέπω 30 εκατοστά απόσταση μεταξύ δύο. Τρέχω, σκουντάω με τους αγκώνες ένα-δύο άτομα και πέφτω πάνω στα μάτια. Κατεβάζω το φερμουάρ και με περνάνε έτσι και από πίσω βρίζουν. Γίνεται το ένα το άλλο. Γυρνάω εγώ χειρονομίες. Βρίζουν γιατί δεν σε πήρα χαμπάρι πιο μπροστά. Χειρονομίες 1002, μπαίνω μέσα. Μπαίνω μέσα. Η καρδιά έχει φτάσει μέχρι κάτω. Εννοείται. Έχουμε φάει 3 γκολ στο 17. και δεν τα έχω δει. Τέλος. 3-2. Εκείνο το παιχνίδι έληξε 3-2. Φτάνει η ιστορία, η περιπέτεια. Δεν τελειώνει εκεί. Ναι. Διότι όταν είσαι με αυτοκίνητα και τα λοιπά, έχει άλλη ιστορία μετά για να φύγεις. Ναι, πρέπει και να φύγεις. Ναι. Πρέπει και να φύγεις. Και παίζει και ρόλο που αφήνεις τα αμάξι. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, έρχεται ο Γιώργος, μου λέει εμείς θα φύγουμε. Το λέω, ναι, το λέω γιατί μέχρι να ανεβείτε εσείς πάλι στον Αντένα που έχετε ραντεβού, ναι. θέλετε 50 λεπτά, θα λήξει το παιχνίδι, το λέω και θα βγουν οι άλλοι. Και όντως έτσι έγινε. Ναι. Βγαίνουμε εμείς, βγαίνουμε Σπύρου Λούι. Σπύρου Λούι, όλο το ανάχωμα είναι Ολυμπιακή. Και είμαστε στο πάρκινγκ. Λέει, τι γίνεται, το λέω, άκου το λόγο, θα πάω λέω, δίπλα στο Μαδάτζι. Θα ακούσω το λέω τον ασύρματο και όταν θα δώσουν την εντολή για να πάνε να ελέγξουν ναι. πιο κάτω τις γέφυρες. Θα να την κάνω σου πω κιόλας, να ναι. αρχίσουμε να ναι. προχωράμε ναι. Πάρε την ξαδέλφη στο τηλέφωνο αυτή το αυτοκίνητο κάτω στη κωδία και θα έχει ανοιχτές τις πόρτες. Να πούμε να φύγουμε. Δίνει όντως εντολή. Γιατί έτσι ήταν ναι. το εντάξει το είχα ζήσει και με τα πούλμα παλιά ναι. Δίνει όντως εντολή και λέει να φύγει ο τάδε αριθμός ή που δεν θυμάμαι πώς το είπε και να πάει να ελέγξει. Το λέω ξεκινάμε αρχίζουμε περπατάμε. Οι άλλοι από το ανάχωμα περπατάνε όλο και πιο γρήγορα. Την ώρα που, το λέω στα μέσα της διαδρομής, την ώρα που θα ανάψει τους φάρους, τρέχουμε και Go. Βουτάμε μέσα στο αυτοκίνητο. Στο αυτοκίνητο μπήκα βουτιά μπλοζό. Βαίνουμε, πάμε χαλάνδρι. Γυρνάμε τέλος πάντων, γυρίσαμε πώς γυρίσαμε, δεν ξέρω εγώ. Και την επόμενη μέρα, θυμάμαι σαν σήμερα, σαν να ήταν πριν μια ώρα, με λέει ο Γιώργος, μου λέει, δεν έχω φοβηθεί, μου λέει, πιο πολύ στη ζωή μου από ό,τι λέει σε εκείνο το μάτς. Σε εκείνο το μάτς, σε εκείνο mm. λέει το κομμάτινο δρομάκι που ήταν η απόσταση 1500 μέτρα και ήταν σαν να διανύσαμε, μου λέει, 5 χιλιόμετρα. Δεν θα ήταν, φίλε, ήταν δύσκολη κατάσταση. Πραγματικά. Ήταν δύσκολη κατάσταση. Καλό ταξίδι εκεί που είναι το παλικάρι μας. Εκεί που είναι. Ο Γιώργος ο Ζωζέ.
Πέντε χρόνια συμπληρώνεται σήμερα, Νίκο. Είναι πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια που έφυγε. Πέντε χρόνια. Να είναι καλά όπου και, απλά, όπου και αν πηγαίνουμε, τέλος πάντων. Θυμάμαι και μία κουβέντα ακόμα. Ήμασταν κάποτε στο διατηρητήριο. Και να κλείσουμε αυτό, Νίκο, έχουμε τέλος εκπομπής. Ναι, στο διατηρητέο, για να ξέρει ο κόσμος ποιος ήταν ο Σωζέ. Και λέει ένας, ρε, να κάναμε το ένα, να κάναμε το άλλον. Το λέει, να είχαμε, άμα είχε λέει 10 Σωζέδες, λέει, ο Πάκου θα ήταν διαφορετικός. Και το λέει, πλάκα κάνεις, το λέει, τότε τον είχε, το είχε πει ο Ηλίας. Λέει, έναν ακόμα να είχε και θα κόβαμε, λέει, την Ελλάδα στα δύο. Έτσι. Έτσι. Τόσο παλικάρι ήταν στη μνήμη του. Ότι και πάω ξύδες εγενέθαμε εμείς, εγενέθαμε εμείς, εγενέθαμε εμείς και την πίστε μου κι αλλάζει άντα πάση. Να σε ευχαριστήσουμε όλους τους καλούς μας φίλους ακροατές και εσάς που σας άρεσαν αυτά που είπαμε και εσάς που μας πήρατε και θέλατε να μας χλεβάσετε, να μας λιδωρήσετε, δεν πειράζει. Και εσάς σας αγαπάμε, άνθρωποι είμαστε, όλοι δύο μέτρα θα πάρουμε, να ξέρετε. Και θα το πω άλλη μια φορά, είμαστε όλοι αντίπαλοι 90 λεπτά. Στην καθημερινότητά μας δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. 90 λεπτά σας μισούμε, 90 λεπτά μας μισείτε. Γιγαντώνεται το κόμπλεξ σας γιατί παίρνει η δική μας η ομάδα double, πρωταθλήματα, κύπελα κτλ. Αρρωσταίναμε κι εμείς παλαιότερα όταν η δική σας η ομάδα διέπρεπε στο μπάσκετ. Και μας παίρνατε τα πρωταθλήματα στα τελευταία δευτερόλεπτα. Με Σούμποτες, με Γιαννάκηδες κτλ. Αυτά είναι λογικά μέσα στον οπαδισμό. Από τη στιγμή που είμαστε οπαδοί, είτε ασπρόμαυρο, είτε κυτρινόμαυρο, είτε κοκκινόμαυρο κτλ., θα τα έχουμε αυτά. Εντάξει. Σκοπός είναι στην καθημερινότητά μας να είμαστε καλοί άνθρωποι, να είμαστε αγαπημένοι μεταξύ μας, να κάνουμε την καζούρα μας και όλα να έχουν ένα όριο. Είναι με, το ό,τι συνε, με, ό,τι συνεπάγεται, με ό,τι συνεπάγεται όλο αυτό. Εντάξει. Και να σας πω και κάτι. Γουστάρα που παίρνετε και κράζετε. Αν δεν πέρατε να κράξετε, δεν θα αναδεικνύετε και το μεγαλείο και τη δύναμη που έχει η ομάδα μου τη δεδομένη στιγμή. Εν αντιθέσει με τη δική σας, που πραγματικά είστε για να σας κλαίνει οι ρέγγες. Αλλά σας αγαπάμε και εσάς. Είδατε, σας δώσαμε το βήμα να μιλήσετε και να πείτε ότι αγαπάτε. Δεν, η εκπομπή είναι δημοκρατική. Μπορείτε να πείτε ότι θέλετε τεκμηριωμένα, όμορφα, ωραία, με επιχειρήματα, θα το δεχτούμε, θα κάνουμε και θα κάνουμε και διάλογο. Αλλά δεν θέλατε μερικοί, οκ, okay, το αντιλαμβανόμαστε. Είχαμε είστε... ωραίες γράμμες όμως από, λοιπόν, τα... από φιλαράκια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους καλούς φίλους ακροατές της εκπομπής και του Λίμπερο 107 και 4 του FM. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός, παιδιά, Δευτέρα εδώ με το Ζάχο, έτσι, με την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, την ξέρετε όλοι, 9 με 11, θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν. Ακολουθούμε στο Κιδάκι στη Βέρεια. Σε όλο τον ασπρόμαυρο λαό, σε όλο τον πλανήτη Γη που μας ακούνε. Δεν θα πούμε συγκεκριμένα. Ακολουθούν οι φίλοι ο Στέφανος και ο Διονύσης με την εκπομπή Midnight Express. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Λίμπερο. Τα παιδιά σίγουρα έχουν να σας πούνε αρκετά σημαντικά πραγματάκια. Από Τάσο Τρέγια, Ιατρόπουλο, από Νίκο Ματζουρίδη, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής. Auf Wiedersehen.